Seconds. Θα κλείσω από εδώ πέρα, τα που έχω. Άρα, ξεκινάμε. Okay. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Βαρδάκας από τη Scuba Life. Σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή Ναυάγιο των Ελληνικών Θαλασσών. Βρισκόμαστε στην κατά σειρά πέμπτη παρουσίαση. Έχουμε διαβεί 1,5 μήνα πλέον. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Βαρδάκας από τη Scuba Life. Η γραμμή απέναντι έχω όπως πάντα τον Δημήτρη Γκαλόν. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Νικόλε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά φίλε, όλα καλά. Πρόλαβες, ξεκουράστηκες, τελείωσες το σχολείο, όλα καλά? Δεν τελείωσα ακριβώς το σχολείο. Έγινα το μισό σχολείο, αλλά ένα σχολείο με 2 ώρες κατάδυση και θερμοκρασία νερού 4 και 5 βαθμοί κουράζει. Σε διαλύει. Γκρίχελαντ φίλε, Γκρίχελαντ. Έτσι είναι αυτό. Κάναμε πλάκα λιγάκι την περασμένη εβδομάδα για το Artemis Πίτα, γιατί το οποίο ήταν στα charts, θα το έλεγα, για 3 εβδομάδες. Φτάσαμε τελικά σήμερα, κόσμος ψήφισε, 59 ψήφους στο σύνολο, 33 για το Artemis Πίτα και 29 για τον Balkan. Τελικά μόνο για χαρές και για γέλια δεν είναι αυτό το ναυάγιο, όπως κάθε ναυάγιο, πόσο μάλλον αυτό, γιατί έχει πολύ θλίψη, πολλές ζωές χαμένες, πολλά γεγονότα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το ελληνικό ατμόπλοιο Artemis Πίτα. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, να κρατήσουμε κάτι για το τέλος. Να το πούμε όμως από την αρχή, για να μείνει στο τέλος και να συζητήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι ότι χθες, 22 του μήνα, ψηφίστηκε το καινούργιο νομοσχέδιο για τις καταδύσεις και για τον τουρισμό. Αυτό που έχω να πω από τη δικιά μου μεριά είναι συγχαρητήρια στα διοικητικά συμβούλια των ερασιτεχνικών συλλόγων αυτοδητών της Ελλάδας, οι οποίοι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αυτό που ζητούσαν από την αρχή. Να ενσωματωθεί στην διεύθυνση, την καταδυτική διεύθυνση που θα υπάρχει και θα οργανώνει αυτό το κόμμα των καταδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, και ένας αντιπρόσωπος των ερασιτεχνών αυτοδητών. Δηλαδή θα υπάρχει και ένας αντιπρόσωπος των επαγγελματιών και ένας αντιπρόσωπος των ερασιτεχνών αυτοδητών. Αυτό είναι πολύ καλό. Τα συγχαρητήριά μου από εδώ στους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Okay. Απλώς να το κρατήσουμε και στο τέλος για μια συζήτηση, ας πούμε. Εντάξει, το προλογίζεις αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που είπαμε ότι θα συνεχίσουμε, θα αναλύσουμε τέλος πάντων και θα συζητήσουμε μετά το τέλος της παρουσίασης του ναυαγίου. Δεν στο κρύβω ότι αρχίζω να κάνω αρκετή δημοσιογραφική έρευνα για αυτές τις εκπομπές. Και επίσης δεν σου κρύβω ότι... Είναι απίστευτα αυτά που βρίσκω, που μαθαίνει κανείς, διασταυρώνοντας διάφορες πηγές. Σίγουρα η μία και πολύ διεξοδική πηγή είσαι εσύ. Και έχω διαβάσει 2 φορές, μία παλιότερα και ξανά γύρισα στο άρθρο σου, στον εφοπλιστή, πριν ίσως και 10 χρόνια να γευτεί η ιστορία. Νομίζω το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Σχετικά μία πολύ διεξοδική περιγραφή, ιστορική περιγραφή για το ναυάγιο του Artemis Πίτα. Διάβασα αρκετά. Τεράστια ιστορία. Ένα μουσείο θα το χαρακτήριζα, όπως θα δούμε στην πορεία. Ένα πλοίο το οποίο κατασκευάστηκε στη Γερμανία, τώρα
τώρα νομίζω σε εδάφη της Πολωνίας πλέον. Λοιπόν, δόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως αποζωμίωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκτήθηκε από Έλληνες εφοπλιστές, ας πούμε, εκείνης εποχής, για να καταλήξει το πυθό της Μήνου από βομβαρδιστικά της βασιλικής αεροπορίας της Βρετανίας. Αυτό που με συναρπάζει σε όλη αυτή την έρευνα είναι τα διάφορα κομμάτια που βρίσκεις δεξιά-αριστερά και έρχονται, κουμπώνουν. Για παράδειγμα, ψάχνοντας στο ναυπηγείο, θα μας τα πεις βέβαια και εσύ στη συνέχεια, αλλά το συγκεκριμένο πλοίο, για να αναφέρω λιγάκι, ότι φτιάχτηκε στο ίδιο ναυπηγείο που φτιάχτηκε και το Χιμάρα. Σωστά. Το επιβατικό που βυθίστηκε στη Νότια Εύβοια, έτσι, το 1945, αν δεν κάνω, ή 47, με πάρα πολλούς νεκρούς, με πάρα πολλούς, πάνω, νομίζω, κοντά στο 300 μεγάλες νεκρούς. Μεγάλες απώλειες, ναι, πολύ μεγάλες απώλειες. Ναι. Θέλω επίσης, πριν σου δώσω το λόγο, επειδή γενικότερα δέχομαι μηνύματα στο Messenger, γενικά από φίλους, παρατηρήσεις και σχόλια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτή ή μια εκπομπή θα έπρεπε να δίνεται περισσότερο βάση στα ναυάγια, δηλαδή να μιλάμε τόσο πολύ για το ναυάγιο ή τόσο για τα καταδυτικά. Οφείλω λοιπόν να πω σε όλους αυτούς τους φίλους που απευθύνθηκαν για αυτό το συγκεκριμένο, για το χαρακτήρα τέλος πάντων αυτών των εκπομπών, να πω ότι αυτά τα ναυάγια δεν υπάρχουν χωρίς την ιστορία. Δηλαδή, και φέρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος σήμερα πάει να καταδυθεί σε ένα ιστορικό ναυάγιο, χωρίς να έχει διαβάσει, χωρίς να γνωρίζει κάτι γι' αυτό, το οποίο βέβαια ας πούμε ότι έχει υπάρξει έρευνα ή ταυτοποίηση και έχουμε στοιχεία για αυτό το ναυάγιο, και στο ίδιο ναυάγιο καταδυθεί μετά από μια σχετική έρευνα και ανάγνωση που κάνει για τα στοιχεία του ναυαγίου, προσωπικά εγώ πληροφορώ αυτόν τον δίτη ότι η μία με την άλλη βουτιά δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση. Δημήτρη. Ναι. Κοίταξε, το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα είναι, εγώ θα το έλεγα, το πιο ιστορικό ναυάγιο που έχουμε στην Ελλάδα, σε προσβατό βάθος και για τον αεραστέχνη δίτη, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένος για μεγάλα βάθη. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο βρίσκεται σε 45 μέτρα βάθος, μάξιμου. Ο επισκέπτης μπορεί να μείνει για πολλή ώρα στο ναυάγιο, να δει τους διάφορους χώρους που υπάρχουν, τα μπάρια, να δει κομμάτια του φορτίου που μετέφερε το πλοίο. Και όπως είπες και εσύ, έχει μια τεράστια ιστορία, η οποία συνδέεται και με την ελληνόκτητη ναυτιλία, εμπορική ναυτιλία, αλλά και με το Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα τα πω στη συνέχεια όλα αυτά, αλλά επέτρεψέ μου να καλωσορίσω και τους καλούς φίλους Γιώργο Καρέλα από την Πάτρα και Νίκο Καραζά, που βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Είναι τα παιδιά και οι δύο συμμετείχαν στη δεύτερη αποστολή που πραγματοποιήθηκε το 2007, στην οποία ένας από τους στόχους αποτέλεσε και το Άρτεμις Πίτα. Να σε διακόψω, συγγνώμη, μια στιγμή σε αυτή την αποστολή, και επειδή εγώ φιλοξενώ αυτές τις εκπομπές, θέλω να πω ότι υπήρχε και άλλο ένα μέλος με σημαντική εισφορά σε αυτό το project, κάποια άλλα μέλη τέλος πάντων. Να πω ότι κλήθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την παρουσίαση και ο Νίκος ο Βασιλάτος, νομίζω πριν 2 εβδομάδες, γνωρίζοντας το RTMS Pita θα παρουσιαστεί σήμερα. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση, αλλά οφείλω να το πω ότι όπως έχουμε πει κατά καιρούς και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι θα καλούμε όλους εμπλεκόμενους που σχετίζονται με το κάθε ναυάγιο που παρουσιάζουμε. Συνέχισε, Δημήτρη. Ναι, ήταν κρίμα που δεν μπόρεσε να είναι ο Νίκος μαζί μας, που δεν θέλει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί ήταν από τους σημαντικούς παράγοντες της αποστολής αυτής και σίγουρα θα είχε να πει και από τη δικιά του πλευρά κάποια πράγματα για το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα. Λοιπόν, για να... Παρακαλώ. Εγώ λέω, για να σου δώσω, ας πούμε, την μπάσα να πεις, έχω σημειώσει εδώ στο ημερολόγιο μου 3 χρονολογίες. Mm-hmm. Η μία εξ αυτών είναι το 2002. Διάβασα, και έχω ενημερωθεί βέβαια και από σένα, ότι η πρώτη σου, ας το πούμε,
επίσκεψη με στόχο να δεις τι υπάρχει στο νησί έγινε το 2002 όταν συναντήθηκες και καταδίθηκες με τον Γιάννη Χαβάκη. Σωστά? Σωστά. Με τον Γιάννη Χαβάκη πήραμε μία απόφαση, κανονίσαμε να οργανώσουμε κάτι σαν αποστολή στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας τότε. Ο Γιάννης Χαβάκης έχει ακόμη το καταδυτικό κέντρο στα Πολώνια της Μήλου και ήταν εκείνος ο οποίος οργάνωσε ένα σκάφος που υπήρχε στον αδάματα της Μήλου, ένα ρημουλκό, το οποίο αποτέλεσε την καταδυτική μας πλατφόρμα. Οι καταδύσεις έγιναν από αυτό το σκάφος, όλες αυτές οι καταδύσεις έγιναν με αέρα, με μικρούς χρόνους βυθού, χρόνοι οι οποίοι δεν έφταναν για να ήταν ίσα ίσα για να κάνουμε μια μικρή αποσυμπίεση και να βγούμε έξω, δηλαδή δεν ήταν χρόνοι που μας έδιναν τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε πραγματικά το ναυάγιο. Πολύ αναγνωριστικές βουτιές δηλαδή. Δεν ήταν αναγνωριστικές βουτιές, έγιναν κάποιες βουτιές, δεν ήταν μόνο μία βουτιά, έγιναν αρκετούς βουτιές. Και στην κάθε βουτιά που γινόταν, βλέπαμε και ένα άλλο κομμάτι του ναυαγίου, όπως είπα και πριν, είναι στα 45 μέτρα βάθος και μπορεί κανείς με απλά μέσα να καταδυθεί σε αυτό το ναυάγιο. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως ήταν ότι για να μπορέσει κανείς να ερευνήσει και να τεκμηριώσει το ναυάγιο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα. Πιο σύγχρονα μέσα που θα του έδιναν τη δυνατότητα για μεγαλύτερους χρόνους παραμονής στο ναυάγιο όχι αυτό. Αυτό έγινε το 2002. Το 2002 λοιπόν, με αφορμή τις πρώτες καταδύσεις που είχα κάνει στο Artemis Pita, έγραψα τότε ένα άρθρο για το περιοδικό Greek Diver. Ήταν ένα περιοδικό το οποίο έχει σταματήσει να βγαίνει πια, αλλά τότε ήταν από τα έγκυρα περιοδικά του χώρου. Και μέσα από αυτό το άρθρο έγινε γνωστό το ναυάγιο του Artemis Pita στους καταδυτικούς κύκλους της Ελλάδας. Η επόμενη ερώτηση φαντάζομαι έχει να κάνει με το 2007, σωστά? Όχι. Η επόμενη ερώτηση μου έχει να κάνει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά θέλω να απαντηθεί, Πώς ξεκίνησε, με ποια αφορμή ξεκίνησε η Μήλος και μπήκε στον εξερευνητικό χάρτη? Δηλαδή, ήταν χρόνια πριν, ήταν αμέσως το προηγούμενο χρόνο? Η Μήλος είναι ένα από τα πιο σημαντικά νησιά τα οποία έπαιξαν ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μήλος, τα Δωδεκάνησα, ειδικά η Ρόδος και η Κρήτη, ήταν τα νησιά που μετά την εκένωση του ελλαδικού χώρου από το γερμανικό στρατό κατοχής, ήταν τα νησιά που εξακολούθησαν να παραμένουν σε γερμανικά χέρια, διότι οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να εκενώσουν τα νησιά αυτά από το στρατό τους. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει ότι η Μήλος ήταν μια χειροματική θέση. Η Μήλος μέχρι σήμερα, μπορεί να το δει κανείς, έχει απίστευτες οχυρώσεις. Όλο το βουνό στον αδάματα από κάτω είναι σκαμμένο. Τα πυροβολία του επάνω στο βουνό, διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα, στο Χάλακα μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι, ήταν μεγάλο βεληνικούς, ο κόλπος του αδάματα είναι ένα φυσικό λιμάνι, το οποίο έπεσε ρόλο στο πέρασμα των πλοίων του άξονα. Λοιπόν, η Μήλος ήταν το τελευταίο νησί το οποίο ο γερμανικός στρατός κατοχής υπόγραψε την παράδοση στο τέλος του πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε, ο πόλεμος αποφασίστηκε στις 7 Απριλίου του 1945 να τελειώσει ο πόλεμος. Την επόμενη μέρα, στις 8 ήταν η διορία μέχρι το μεσημέρι και επίσημα τελείωσε στις 9 Απριλίου του 1945. Λοιπόν, η Μήλος ήταν από τα τελευταία νησιά τα οποία παραδόθηκε ο γερμανικός στρατός. Λοιπόν, γνώρισα ότι στη Μήλο υπήρχαν όλα αυτά τα οχυρά που είχαν κατασκευαστεί από το γερμανικό στρατό κατοχής. Γνώρισα τον ρόλο που είχε παίξει η Μήλος στην άμυνα του γερμανικού στρατού στο Αιγαίο. Και από
ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 είχα δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το νησί αυτό. Κατάφερα να πάω στη Μήλο το 2002 δύο φορές. Μία φορά την Άνοιξη και μία φορά το Σεπτέμβριο του 2002 όπου πραγματοποιήσαμε τις καταδύσεις του Άρτεμις Πίτα. Η επόμενη ημερομηνία που έχω στις σημειώσεις μου είναι το 2007. Συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, ναι. Μην ξεχνάμε, είναι 18 χρόνια πριν. Εσύ, σωστά. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Σωστά, σωστά, σωστά. Παίρνοντας λοιπόν μια πρώτη καλή γεύση αυτής της αποστολής το 2002, άρα εσύ και ο Γιάννης ο Χαβάκης δηλαδή. Εγώ, ο Γιάννης ο Χαβάκης και είμαι ακόμα ντόπιοι μιλή. Okay. Η επόμενη ημερομηνία λοιπόν που έχω σημειώσει μου είναι το 2007, το Σεπτέμβριο του 2007 που γίνεται το Milos Dive Project και βέβαια παρέα με τον Νίκο τον Καρατζά, τον Γιώργο τον Καρέλα και τον Γιώργο Καμαρινό, Νίκο Βασιλάτο, Ελένη Τσοπροπούλου και Θάνο Κόπιτσα, φυσικά και ο Λάζαρος Γκαλώνης ο αδερφός σου και την Αρετή Κομινού, όλοι μαζί συμπράξατε τέλος πάντων σε αυτό το εξερευνητικό project. Εξού και καλεσμένοι σήμερα πάλι ο Νίκος και ο Γιώργος Καρέλας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις λιγάκι πώς ξεκίνησε αυτό? Αυτό είχα προγραμματίσει μια αποστολή και είχα ζητήσει για την ακρίβεια, είχα καταθέσει μια αίτηση να μου δοθεί άδεια. Θα πρέπει να αναφέρω ότι στην αποστολή του 2002 υπεύθυνος για τις καταδύσεις που κάναμε τότε ήταν ο αρχαιολόγος από την Εφορία Αναλύων Αρχαιοτήτων Δημήτρης Κουρκουμέλης. Mm-hmm. Στην αποστολή του 2007 είχα καταθέσει μια αίτηση για να μας δοθεί άδεια καταδύσεων η οποία μας δόθηκε και υπεύθυνη για μας ήταν η αρχαιολόγος κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα. Στην διαδικασία σύστασης μιας αποστολής είχα απευθυνθεί στο φίλο τον Γιώργο τον Καρέλα που είχαμε επαφή λόγω του κοινού μας ενδιαφέροντος για τα ιστορικά. Ο Γιώργος είχε δείξει ενδιαφέρον και στην φάση που βρισκόμουν στο να βρω τα άτομα που να ανδρώσουν την αποστολή αυτή έλαβα ένα mail από τον Γιώργο Καμαρινό ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και ήθελε να συμμετάσχει στην αποστολή. Και μέσω του Καμπαρινού έδειξε ενδιαφέρον και ήρθε ο Νίκος Βασιλάτος με την Ελένη Τσοπουροπούλου, καθώς και όχι μέσω του Καμπαρινού, αλλά από μόνος του ο Νίκος ο Καρατζάς με τη σύντροφό του την Αρετή Κομινού. Αυτή ήταν η παρέα που συστάθηκε, αυτή ήταν η ομάδα που δημιουργήθηκε για να ξεκινήσει το λεγόμενο MTP, το Milos Dive Project, το οποίο σκοπός δεν ήταν μόνο το Artemis Pita, αλλά ήταν και η έρευνα όλων των ναυαγίων που είχαν φυθιστεί στην περιοχή της Μήλου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν γνωστό ποια από τα ναυάγια αυτά είχαν κοπεί για σκράπ, αλλά αναφέρω γενικά ήταν το Μαρία Σταθάτος, ήταν το Άρτεμις Πίτα φυσικά, ήταν το Πόπι Σιγάλα, ήταν το Σόνα και ήταν και το Σύφνος. Αυτά ήταν τα πέντε ναυάγια τα οποία είχαμε βάλει ως στόχο να ερευνήσουμε. Εγώ πώς έλειπα από αυτή την αποστολή. Πώς έλατε. Δεν μπορώ ακόμη να το... Εγώ αναρωτιέμαι ρε Βαρδάκα, τι έγινε, πού είσαι να είσαι παιδί μου. Εγώ γνωρίστηκα με τον Νίκο τον Καρατζά νομίζω το Μάιο του 2007. Όταν... σωστά Νίκο, νομίζω. Λίγο πριν το Fundamentals, εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν οι εποχές που πέσαν οι τυράδες και οι στροκάδες, σωστά. Ακριβώς. Που αρχίσαν οι τυράδες και οι στροκάδες, ρε παιδί μου. Τον έκανε άνθρωπο. Τον έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, ήταν χαρά μου εκεί πέρα, γιατί τότε συνδίδασκα τέλος πάντων με τον Ρίτσαρντ Γουόκερ και χαρά μου είχα όλα αυτά τον Νίκο, την Αρετή, όλους αυτούς ως υποψήφιους μαθητές τότε. Αλλά εντάξει, η μισή απάντηση κρύβεται στο γεγονός ότι στο διάστημα του project εγώ ήμουν στην Ιταλία, στο Πορτοφίνο και συνδίδασκα με τον Rich Walker τότε για να γίνω εκπαιδευτής Fundamentals, οπότε και δεν μπόρεσα να ήμουν σε αυτή την αποστολή. Η τρίτη ημερομηνία που έχω, και δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα πολύ γιατί θα αναφέρουμε, αφορά εμάς τους δύο, τον Γιώργο Βανδόρο
και τον Αντώνη Κρέντς το 2016, όπου σε συνέχεια από τη Σέριφο και το Σαν Εντουάρντο κατευθυνθήκαμε στη Μήλο με υπέροχο καιρό, θυμάμαι, και κάναμε αρκετές βουτιές και στο Σύφνος. Σωστά. Αλλά και στο Άρτεμις Πίτα, τα οποία θα πούμε στην πορεία μετά. Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία αποστολή που έχουμε κάνει στο Άρτεμις Πίτα. Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να πω σε αυτό το κομμάτι ότι παρόλο που έχουν γίνει τόσες αποστολές στο Άρτεμις Πίτα και παρόλο που το έχουν φωτίξει αρκετοί άνθρωποι, μέχρι στιγμής διαπιστώνω ότι δεν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του ναυαγίου. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλο βιντεοσκοπημένο υλικό από το ναυάγιο. Δεν έχει βιντεοσκοπηθεί, δεν έχει γίνει. Θυμάμαι ότι η Ελένη Τσοπρουπούλου είχε κάνει κάποια μοσαϊκά, φωτομοσαϊκά, αλλά βιντεοσκοπημένη τεκμηρίωση δεν έχουμε μεγάλη. Είναι ελάχιστη. Πάντως, οφείλω να πω, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου και με όλα αυτά που έχω δει, έχω συμμετάσχει, το 2007 το Milos Dive Project, στα μάτια τα δικά μου, αποτέλεσε ίσως την πιο ολοκληρωμένη εξερευνητική αποστολή ναυαγίων. Στα ελληνικά χρονικά, πες το. Στα ελληνικά χρονικά. Έτσι. Διότι είχε και τη φοβερή οργάνωση και πάρα πολύ καλό team και αποτελέσματα που έφερε, δηλαδή των ναυαγίων, φωτογραφικό υλικό, πάρα πολύ που θα δούμε στη συνέχεια. Οπότε νομίζω από τον επόμενο χρόνο και μετά είναι που και εγώ ξεκίνησα πιο εντατικά και τότε με τον Νίκο τον Βασιλάτο και που κάναμε διάφορα ναυάγια. Το 2009, αν δεν κάνω λάθος, γνωριστήκαμε στη Γερμανία εμείς και αρχίσαμε να κάνουμε διάφορα άλλα. Okay. Σωστά. Πριν συνεχίσουμε, Νίκο, θα ήθελα, δεν θα ήταν σωστό να μην το αναφέρουμε γιατί το ξέχασα να το αναφέρω πριν, ήταν ότι στην αποστολή αυτή είχε καλεστεί και ο Αντώνης Γράφας με τον Ηλαρίο Κοϊδαράκη. Okay, πολύ τα παιδιά, σημαντικό να το αναφέρουμε. Φυσικά γιατί πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα παιδιά ήθελαν να έρθουν, έκαναν απίστευτες προσπάθειες να έρθουν, αλλά δεν τους άφησε ο καιρός. Okay. Και, και μετά που θα συζητήσουμε για εκείνη την εβδομάδα, τέλος πάντων, θα δούμε ότι όντως για κάποιες μέρες, ίσως νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σας καθήλωσε ο καιρός κανένα δύο μέρες ή βουτάγατε μόνο στο Artemis Πίτα γιατί είχε πάρα πολύ κακό καιρό. Έτσι. Έτσι. Επιστρέφω λοιπόν στο ατμόπουλιο Artemis Πίτα. Μήπως να μας πούν και οι φίλοι μας εδώ πέρα, ο Γιώργος, ο Καρέλας και ο Νίκος Καραζάς, δύο-τρία πράγματα για το Milos Dive Project τότε, πώς ξεκίνησε, πώς συμμετείχαν. Γιατί τα ακούτε μόνο από μένα. Αυτό όμως είναι πολύ πρόσωπο. Δεν ήταν μόνο. Εγώ οργάνωσα το project. Εγώ έστησα όλο αυτό το project. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν και συμμετείχαν στο project αυτό, ο καθένας έφερε τη δικιά του προσωπικότητα και ο καθένας έφερε τη δικιά του τη βοήθεια, το δικό του τρόπο, τη δικιά του προσέγγιση. Και θα ήταν καλό να μας πούν τώρα τα παιδιά. Υπάρχει στο πρόγραμμά μου να ακουστούν τα παιδιά πάρα πολύ για διάφορα, και για την αποστολή αλλά και με ερωτήσεις. Αλλά okay, μπορούμε να το κάνουμε τώρα, γιατί ο λόγος που ήθελα να γίνει μετά, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον, είναι ενώ ακούγαμε μια πρώτη ιστορική αναφορά του ναυαγίου, για να μπορέσουμε να απευθυνθώ και με περισσότερα ερωτήματα στον καθένα. Αλλά ας το κάνουμε έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι στο Γιώργο Καρέλα. Γιώργο. Σημειώνω εδώ, θα ήθελα πάρα πολύ, ξέρω εντάξει ότι έχεις αγάπη για τα ιστορικά ναυάγια και τα λοιπά, αλλά θα ήθελα κάτι περισσότερο από αυτό, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρό σου να συμμετάσχεις στο Milos Dive Project το 7 και στο ίδιο ερώτημα θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το ένα γεγονός όλης αυτής της αποστολής που πέρασε μαζί σου μετά το πέρας αποστολής. Καλησπέρα και από μένα. Όταν πληροφορήθηκα για την οργάνωση της αποστολής του Milos Dive Project, φυσικά και ενθουσιάστηκα. Υπήρχε μια σειρά ναυαγίων τα οποία τότε ήταν ανεξερεύνητα. Δεν ξέραμε καν, όπως είπε και ο Δημήτρης, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι θα δούμε κτλ. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί και ούτε ακόμα δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με το ιστορικό κομμάτι της Μήλου. Αλλά ήξερα ότι υπήρχαν τα ναυάγια, γνώριζα κάποια πράγματα γενικά για τα ναυάγια που υπήρχαν εκεί.
Και αυτό καμιά φορά σε εντριγκάρει ακόμα περισσότερο. Όταν δεν ξέρεις τι θα δεις και πας και περιμένεις να δεις κάτι τελείως άγνωστο. Η ιδέα φυσικά και του Μιλουτάκη ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν η πρώτη φορά που ερασιτέχνες αυτοδίτες οργανώθηκαν και έκαναν μια αποστολή τέτοιου μεγάλου, τέτοιου επίπεδου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εκείνη τη χρονιά δεν ήμουν ακόμα έτοιμος από άποψη εξοπλισμού και απαιτήσεων για τα μεγάλα βάθη και είχα έρθει λίγο τουρίστας, ας πούμε. Και αυτό έχει σημασία και θα απαντήσω στο τέλος αυτό που ρώτησες, τι μου έμεινε. Μέσα λοιπόν από την χαλαρή μου επίσκεψη στη Μήλο, στην οποία ο Δημήτρης Ογκαλών, παρότι ήταν κουρασμένος κάθε μέρα και τα λοιπά, μετά τις κάποιες βαθιές καταδύσεις που γινόνται σε Σύφνα, γιατί εγώ είχα έρθει κάποιες ημερομηνίες που δεν ταιριάζαν ακριβώς με τις υπόλοιπες ομάδες, με πήγαινε κάθε μέρα εμένα και τη γυναίκα μου, τη Σοφία Γκεκεμπάνου, η οποία ήταν και αυτή στο Milo Drive Project που δεν την αναφέραμε, όπως δεν αναφέραμε και το Θάνο Κόπιτσα τώρα. Το Θάνο το αναφέραμε. Σοφία ξεχάσαμε. Για τη Σοφία δεν είχα κάποια αναφορά κάπου γι' αυτό. Συγγνώμη, Σοφία. Είναι και μαθητριά μου η Σοφία. Και μας πήγαινε λοιπόν ο Δημήτρης στο Artemis Pita και καταδυθήκαμε δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα δύο φορές, δεν πρέπει να ήταν τρίτη, αλλά νομίζω ήταν αρκετές για να, ακόμα και με αέρα σε αυτό το βάθος, για να το δούμε το ναυάγιο και να το μελετήσουμε και να το ψάξουμε και καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία. Όλη η παρέα, όπως βρεθήκαμε και τα λοιπά. Η υπόλοιπη ομάδα κουραζόταν βέβαια φυσικά πολύ περισσότερο με τα αέρια, με τις πιο βαθιές καταδύσεις, ας πούμε στο Σύφνος που υπήρχαν άλλες απαιτήσεις. Για να απαντήσω αυτό που μου είπες, τι μου άφησε η όλη αυτή η αποστολή. Μου άφησε, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άφησε, ας πούμε, τη θέληση να ξανασυμμετέχω και να μπορέσω να έρθω και πιο οργανωμένος και σαν τεχνικός αυτοδίτης, το οποίο το κατάφερα την επόμενη χρονιά. Γιατί η συμμετοχή σε μια τέτοια αποστολή δεν είναι απλώς το κόστος που θα τη διαμονείς και να βρεθείς στο νησί, τα έξοδα, τα ακτοπλοϊκά και όλα αυτά. Είναι και ένα σωρό, είναι τα σχολεία που πρέπει να έχεις τελειώσει για να κάνεις αυτές τις απαιτήσεις, τις καταδύσεις που έχουν κάποιες απαιτήσεις. Συν και εξοπλισμός που χρειαζόταν. Και μάλιστα θυμάμαι τότε ο Δημήτρης είχε φτιάξει και μια λίστα, πολύ σωστά είχε κάνει, με τον εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχει κάθε δίτης. Εμείς τότε είχαμε αρκετές ελλείψεις και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε και το κόστος για αυτή την πρώτη αποστολή. Και αυτή η αποστολή εμένα με ενθουσίασε και μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω να οργανώνομαι για να μπορέσω να συμμετέχω πιο οργανωμένα στην επόμενη που ήταν στη Τζιά, που πήγαμε στο ναυάγιο του Πορτιγκαλιά, στο Kea Dive Project, που ήταν και αυτό μια μεγάλη επιτυχία και μια πολύ καλή εμπειρία. Ναι, Γιώργο. Ναι. Από εκεί και πέρα, να πω και κάτι που ανέφερε ο Δημήτρης σχετικά με το ψηφιακό υλικό. Εγώ τις δύο καταδύσεις που είχα κάνει στο Artemis Pita τις είχα καταγράψει σε βίντεο. Αλλά τότε ήταν δύσκολες εποχές. Είχα ένα housing παλιό και μια κάμερα τη High 8. Δεν ξέρω πώς, τις κασέτες High 8 του Καρατζόγια Live. Ήταν κάπως παλαιολιθικές, ας πούμε. Και φυσικά δεν ήταν high definition το βίντεο, ήταν πρωτόγωνο, ας πούμε. Έτσι κάπως τα πλάνα φαίνονται ότι δεν είναι τόσο καθαρά και τόσο όπως είναι τώρα. Είναι ομά, είναι εξερευνητικά, έτσι. Δεν είναι μονταρισμένα, καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι είχα το υλικό και κάποια στιγμή το είχα μετατρέψει και σε DVD. Και τις είχα δει αρκετές φορές τις κασέτες, γιατί έχει τόσο πολλά πράγματα το ναυάγιο πάνω που κάθε φορά κοιτώντας και το βίντεο βλέπεις, θα τα πούν και τα παιδιά μετά, όλο το κανόνι που έχει, τα βαγονέτα που είχαν για τις στοές οι Γερμανοί, τις σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, τις νάρκες. Και μια και είπαμε για τις νάρκες,
Να πω και ένα ευστράπελο που είχε γίνει. Ακριβώς μπροστά στη γέφυρα του Πίτα. Ήταν κάτι κυβότια που είχαν λιώσει. Πολύ χαμηλά, ένα-δύο κυβότια μπροστά, ακριβώς στο πλωριό μπαμπάρι μπροστά στη γέφυρα. Και είδα σε μια βουτιά τη Σοφία να έχει πάρει ένα μαχαίρι και να σκαλίζει κάτι. Και τη λέω, ας το κάτω και τα λοιπά, και την τράβηξα και να φύγουμε. Και όταν βγήκαμε στην επιφάνεια, μου λέει, είχα βρει μια κονσέρβα και πήγα να την ανοίξω. Και τη λέω, μάλλον αυτή πρέπει να ήταν νάρκη επί προσωπικού που λέμε, δηλαδή νάρκη ξηράς. Και φυσικά είχε διαβρωθεί βέβαια, η γόμωσή της πρέπει να είχε χαθεί, γιατί θυμάμαι που όλες αυτές ήταν αρκετά διαβρωμένες. Αλλά και πάλι, σε αυτά τα, όταν έχεις να κάνεις ναυάγια με πολεμικό υλικό, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χωράνε λάθη και τέτοιες πράγματα, έτσι, επιπολαιότητες. Νίκο Καρατζά, ανέφερε εδώ ο Γιώργος για, εντάξει, ελλείψεις σε εξοπλισμό. Εγώ πάντως, από φωτογραφίες που είδα στην ξηρά, ήσασταν του μπάνω. Εγώ είχα λήψεις. Εγώ και η Σοφία είχαμε λήψεις. Τα παιδιά ήταν full extra. Η αποστολή ήταν αστακός. Πολλά ήλια, πολλά οξυγόνα. Φαντάζομαι έκανες ωραία μειγματάκια εκεί, αν έκανες. Γιατί έχω δει τον Λάζαρο να ανακατεύει πράγματα εκεί. Οπότε... Ο Καρατζάς πήγανε για σουβλάκια. Συγχωμαντίες. Είχε πέρα τα καλύτερα σουβλατζίδικα. Λοιπόν, Νίκο Καρατζά, θα μας πεις πώς έζησες και εσύ αυτή την αποστολή. Θέλω λιγάκι να ξεκινήσουμε ένα ερώτημα. Και δεδομένου του σχολείου που είπαμε πριν ότι κάναμε μαζί, συμμετείχαμε, μετά από 3-4 μήνες και εσύ και η Αρετή και τα υπόλοιπα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το project. Η ερώτησή μου αυτή τη στιγμή και ως GEO εκπαιδευτής και ως GEO διδύτες, χωρίς όμως να θέλω να προμοτάλω κάθε αυτό το πράγμα, είναι πραγματικά να δώσω έμφαση αν αυτό το σχολείο άλλαξε κάτι στο project που πήγες. Ωραία, η εκπαίδευση, να το πω έτσι. Να σου πω. Σίγουρα, ειδικά το Fundamental για μένα ήταν από τα καλύτερα, σχολεία. Καινούργια πράγματα. Βέβαια, ήδη γνώριζα τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Καμαρινό, τον γνωρίζω 20 χρόνια. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δηλαδή, κάπου, ναι, το 99-2000 γνώριζα τον Γιώργο τον Καμαρινό. Είχαμε κάνει διάφορες, είχε κάνει μάλλον, διάφορες παντέδες με τα ριμπρίδια, τα πείραζε. Τρομερός ζήτης, πολύ καλό ζήτης και γνώση του αντικειμένου. Και βέβαια, εντωμεταξύ, βουτούσα και μαζί μου τον Νίκο τον Βασιλάτο. Δύο χρονιές προηγουμένως, όπου είχα μπει λίγο στο κλίμα mm-hmm. του configuration, του DAR. Και ήρθε ο Γκόλκερ μαζί με εσένα που είχε σαν βοηθό και κάναμε το σχολείο και έτσι έδεσε πιο καλά το γλυκό και καταλάβαμε και το τι γίνεται. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς ήταν για σένα αυτό το project? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα ο ρόλος μου ήταν επικουρικός στην ουσία. Εγώ πήγα, δεν ήμουν στο βασικό πυρήνα. Απλά γνώριζα τον Δημήτρη, γνώριζα τον Γιώργο, γνώριζα βέβαια και τα παιδιά, τα υπόλοιπα, και τον Θάνο, τον Κόπιτζα και τον Νίκο και την Έλενα. Και αποφασίσαμε να κατέβουμε κάτω. Στη Μήλο να βουτήξουμε και εμείς τα ναυάγια, μια που το project στην ουσία το έτρεχε ο Δημήτρης. Ήταν σαν leader. Εμένα ήταν καθαρά επικουρικός ο ρόλος μου. Είμαστε ξεχωριστή ομάδα, δηλαδή εγώ το έλεγα, ας πούμε, οι καλοί και οι άσχημοι. Εγώ, η Αρετή, ας πούμε, ο Καρέλας, ο Λάζαρος, ήμασταν οι άσχημοι. Και ήταν και οι καλοί. Γιατί, αφού είστε ομορφόπεδα όλοι. Στον Καρέλα, πες. Λοιπόν, στην ουσία εμείς κάναμε ξεχωριστές καταδύσεις
είχαμε τα δικά μας, δεν ενοχλούσαμε τα της ομάδος, την υπόλοιπη ομάδα. Είχα δικό μου κομπρεσέρ, είχα φέρει δικά μου ήλια για το σύφνος που ήταν η πιο βαθιά κατάσταση. Δεν ξέρω κάτι είχε κανονίσει και ο Δημήτρης τότε και είχαμε γεμίσει ήλιο. Σαν εμπειρία καταπληκτική. Στην ουσία για μένα ήταν η πρώτη φορά που λάβανα μέρος σε αποστολή οργανωμένη και πολυήμερη. Ήταν πολύ, και όλοι ξέρουμε, σημαντικό. Και όλοι ξέρουμε και θα συμφωνήσετε ότι είναι πολύ διαφορετικά να πας μια μέρα να κάνεις μια τεχνική κατάδυση σε ένα ναυάγιο και πολύ διαφορετικά να επιμείνεις επί μέρες βουτώντας, αποσυμπιέζοντας, αναμειγνύοντας, κουβαλώντας και βέβαια έχεις να παλέψεις κάθε μέρα με τον καιρό. Η μέρα, σίγουρα. Νίκο, η μέρα έκανα να διακόψω. Η μέρα ξεκινούσε στις 8 ώρα το πρωί και τελείωνε στις 12 ώρα το βράδυ. Τα γεμίσματα, σωστά, ναι, σωστά. Ναι, γιατί κάθε μέρα προσθέτει και σωματική κούραση και ψυχική κούραση. Είναι αθρηστικό, Νίκο, αθρηστικό. Ναι. Στην πραγματικότητα, ο όγκος και το καταδύσουν, οι καταδύσεις αυτές, ας εξαιρέσουμε, ας μιλήσουμε για το Άρτεμις, ήταν ρηχό, αλλά οι καταδύσεις ήταν αθρηστικές. Ήταν αθρηστικές. Και ο χρόνος ήταν αθρηστικός. Δηλαδή, στις καταδύσεις του, μέσα στα 40-40, δεν θυμάμαι που ήταν, κάπου εκεί ήταν το Άρτεμις, καταδύσεις, ας πούμε, 40 μέτρα, ένα βάθος για 40-50 λεπτά, πριν βυθού, ενώ πάνω στο ναυάγιο, και για αρκετές μέρες, είναι αθρηστικό. Βγαίνει η κούραση. Ειδικά για τα... Για όλους. Θα επανέλθω στην πορεία με ερωτήματα, γιατί αυτή η αποστολή, αυτό το ναυάγιο, γενικότερα όλη αυτή η βύθιση μάλλον του Πίτα περιέχει πάρα πολλά αεροπλάνα, οπότε συνδέοντας με την προηγούμενη παρουσίαση που μιλήσαμε για αεροπορικά ναυάγια, έχω κάποιες ερωτήσεις στην πορεία για σένα, Νικόλα. Ας περάσουμε λιγάκι, Δημήτρη, αν συμφωνείς, να αναλύσουμε λιγάκι, να μιλήσουμε για το Πίτα. Ναι, γιατί φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να δούμε τι είναι για αυτό το οποίο μιλάμε, δεν είναι. Να μιλήσουμε όχι για το Πίτα, αλλά για τον Κήρυκα, για τον Άγγελο Μηνυμάτων. Πώς το μεταφράζεις? Για τον Αγγελιοφόρο. Αγγελιοφόρο. Ναι, στα γερμανικά Herald. Είναι ο Κήρυκας. Εξού, ο Κήρυκας, ακριβώς, ο Κήρυκας. Herald Tribune. Και στα αγγλικά το ίδιο. Herald Tribune, ναι, οκ. Okay. Είναι ο Κήρυκας. Και στα γερμανικά έχει την ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς νόημα. Ναι, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε για το καταδυτικό αντικείμενο που είναι το Artemis Pita. Και θα μπω στις διαφάνειες. Το Artemis Pita θα πρέπει να αναφέρω ότι στην ουσία έχει δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι η ιστορία του ναυαγίου και το δεύτερο κομμάτι είναι όλα όσα προκλήθηκαν από τη βύθιση αυτού του πλοίου. Είναι μια τραγική κατάσταση όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, βλέπουμε όλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, στη φωτογραφία εδώ βλέπουμε το Artemis Pita στο λιμάνι της νήσου Χίου. Είναι διακριτά τόσο το όνομα του πλοίου γραμμένο στην πλώρη με λατινικούς χαρακτήρες, όσο και τα σινιάλα του τελευταίου του ιδιοκτήτη στη τσιμινιέρα. Είναι ένα αστέρι, ένα κόκκινο αστέρι με 5 ακτίνες, το οποίο συμβόλισε τα πέντε αδελφιά της οικογένειας Πίτα, τους 5 αδερφούς Πίτα από τη Χίο, και στη μέση ακριβώς είχε ένα ελληνικό πι για το όνομα Πίτα. Εδώ είναι, όσοι ξέρουν τη Χίο, είναι στο λιμάνι της Χίου,
η δεκαετία του 30. Το φορτικό ατμόπλιο Artemis Πίτα ναυπηγήθηκε το έτος 1906 από την εταιρεία Στετίνα Όδαβέρκε στην τότε γερμανική πόλη Στετίν. Το Στετίν ή Στετίνο στα ελληνικά ανήκει σήμερα στην Πολωνία και βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Όντερ. Κατασκευάστηκε οριοδυτικά, ναι. Κατασκευάστηκε ως συνεργατική απόρρια γερμανόκτητων εταιριών την εποχή που η γερμανική εμπορική ναυτιλία αποτελούσε μία από τις κύριες δυνάμεις της παγκόσμιας ναυτιλίας. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα του Στετίνου, όπου στη δεξιά μεριά φαίνεται την ναυπηγεία της εταιρείας Όδαβέρκε και τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Το πλοίο καθελκίστηκε στις 28 Ιουλίου του 1906 και αποπερατώθηκε κατασκευαστικά το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Παραδόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία Vereinigte Buxir und Fracht Schifffahrt Gesellschaft, μέρα της στο Αμβούργο, της τότε αυτοκρατορικής Γερμανίας, φέροντας το όνομα Herold. Η Buxir υπάρχει ακόμα και σήμερα, δηλαδή στο λιμάνι του Αμβούργου, τα ρημουλκά, τα οποία βοηθάνε τα μεγάλα πλοία στο δέσιμο, είναι της εταιρείας Buxir. Το πλοίο έφερε τα κλασικά ναυπηγικά χαρακτηριστικά των γερμανικών φορτηγών ατμόπλοιων των αρχών του 20ου αιώνα. Ναυπηγήθηκε με αριθμό κατασκευής 562 και είχε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά. Εδώ, στο Lloyd's Register of Shipping του 1941-1942, βλέπουμε εκεί που είναι το κόκκινο τετράγωνο την καταχώρηση με τον αριθμό 19.555, αυτόν τον αριθμό του Lloyd's, του Artemis Πίτα. Βλέπουμε ότι έχει τον αριθμό 92. Είναι ο αριθμός νιολογίου, το πλοίο ήταν νιολογημένο στοιχείο. Το βλέπουμε δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι, το βλέπουμε στο σημείο αυτό που γράφει Χίος Greek. Χίος Greek, ναι. Και εδώ πέρα ο αριθμός νιολογίου ήταν το 92. Το διεθνές διακριτικό σήμα ήταν το Sierra Zulu Hotel Yankee και αναφέρει ότι το πλοίο πριν ονομαστεί Artemis Πίτα έφερε τα ονόματα Maid of Athens και πιο πριν ακόμα το Herald. Το Herald είναι το όνομα του πλοίου, το πρώτο όνομα του πλοίου που καθελκίστηκε ακριβώς με γερμανική σημαία για το γερμανικό εμπορικό ναυτικό. Εδώ στη στήλη αυτή που είναι το ποντίκι αναφέρει ότι το τονάστο πλοίο, δηλαδή η κόρη ολικής χωρητικότητας, ήταν 1433 κόχα και η κόρη καθαρής χωρητικότητας ήταν 863. Αναφέρεται ότι το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1906, σε αυτή τη στήλη, από το Στετίνα Όδαβέρκε, στο Στετίν, που τότε ανήκε στη Γερμανία και όπως είπα σήμερα είναι ανήκει στην Πολωνία. Και ότι οι τελευταίοι ιδιοκτήτες, τουλάχιστον το 1941-42, ήταν οι Πίτας προς, οι αδερφοί Πίτα, από τη Χίο. Στη στήλη αυτή που αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του πλοίου, αναφέρει ότι το ολικό μήκος ήταν 240,9 πόδια. Θα τα αναφέρω σε μέτρα καλύτερα. Ο ολικό μήκος ήταν 73,5 μέτρα. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο πλοίο, αλλά ούτε και μικρό. Το πλάτος του ήταν 11 μέτρα και το βάθος του ήταν 4,8 μέτρα. Αναφέρει εδώ πέρα για το πουπ, δηλαδή το επίστεγο, είχε μήκος 4,26 μέτρα. Το B για bridge, η χώρη ενδιέτησης στο Μασοκάραβο, η γέφυρα ήταν 31 μέτρα. Και το F για το forecastle, για το καμπούνι, το πρόστοχο δηλαδή, ήταν 7,9 μέτρα. Αναφέραμε όταν νιολογημένο στην στοιχείο. Και εδώ βλέπουμε ότι το πλοίο είχε μία τρικύλινδρη παλινδρομική μηχανή τριπλής εκτόνωσης, ονομαστικής ισχύους 128 ύπων. Και αυτή κατασκευασμένη στο Στετίνα Όδαβέρκε. Εκεί που ναυπηγήθηκε το πλοίο. Αμέσως μετά την ένταξή του στο στόλο της αναδόχου εταιρείας,
δηλαδή της Buxir, χρησιμοποιήθηκε για μεταφορές ξηρού φορτίου Χίδιν στη γενικότερη περιοχή της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής. Το Herald παρέμεινε στην ιδιοκτησία της Vereinigte Buxir μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Νοέμβριο του 1918, όπου παραδόθηκε στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας μέσα στα πλαίσια των πολεμικών επανορθώσεων. Μην ξεχνάμε ότι στο Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, όπως και στο Δεύτερο φυσικά, η Γερμανία, η αυτοκρατορική Γερμανία, έχασε τον πόλεμο με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει πολεμικές επανορθώσεις. Μέσα στα πλαίσια αυτά δόθηκε και το Artemis Πίτα στη Βρετανία. Και τα επόμενα δύο χρόνια το Herald εντάχθηκε στο στόλο της εταιρείας Wilson Line, η οποία είχε αναλάβει το management του πλοίου μέχρι το 1921, όπου πουλήθηκε στην ελληνόκτητη ναυτιλιακή εταιρεία Byron Steamship Company Ltd, με έδρα της στο Λονδίνο. Η εταιρεία αυτή προήλθε το 1915 από τη γνωστή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία τακτικών γραμμών, την Εθνική Ατμοπλοεία της Ελλάδας. Είναι η εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1908 από τους αδελφούς εμπειρίκους, με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, αλλά πρωτίστως μεταναστών, ανάμεσα στα ελληνικά λιμάνια και τη Νέα Υόρκη. Επειδή όμως το 1921, το έτος 1921, η Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ μείωσε τον επιτρεπόμενο αριθμό μεταναστών, οδήγησε την Εθνική Ατμοπλοεία της Ελλάδας στο να διοχετεύσει ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της στις τακτικές γραμμές της Κωνσταντινούπολης, της Βηρητού και της Αλεξάνδρειας και ταυτόχρονα να επενδύσει στο εμπόριο μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας της Byron Steamship Ltd. Θυγατρική εταιρεία δηλαδή των εμπειρίκων. Έτσι το 1921 η εταιρεία Byron Steamship αγόρασε από τη Βρετανική κυβέρνηση το φορτηγό πλοίο Herald με σκοπό να το εντάξει στον εμπορικό της στόλο. Το πλοίο μετεωνομάστηκε σε Maid of Athens, σύμφωνα με τον τίτλο του γνωστού και πολύ δημοφιλού στους Βρετανικούς λογοτεχνικούς κύκλους ποίηματος του Λόρδου Βίρονα, το οποίο τέριαζε ως φαίνεται συνειρμικά με το όνομα της αναδόκου εταιρείας Byron Steamship Company Ltd. Το ποίημα του Lord Byron, Maid of Athens, είχε επηρεαστεί για να γράψει αυτό το ποίημα ο Byron από την νεαρά Αθηναία Τερέζα Μακρύ, την οποία τη βλέπουμε εδώ σε μια λιθογραφία της εποχής. Η Τερέζα Μακρύ ήταν η μούσα του Byron, την οποία από όσο γνωρίζουμε είχε ερωτευτεί. Το πλοίο ως Maid of Athens ταξίδεψε για τα συμφέροντα της εφοπλιστικής οικογένειας εμπειρίκου στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στην ευρύτερη βορειοδυτική Ευρώπη μέχρι το 1931. Το 1931 το πλοίο αγοράστηκε από τους αδερφούς Πίτα αντί του ποσού των 5.450 λιρών Αγγλίας και νεολογήθηκε αρχικά στο προξενικό λιμεναρχείο του Λονδίνου και να νεολογήθηκε στη συνέχεια ως Artemis Πίτα με τον αριθμό 92 στο νεολογείο του συνήσου Χίου. Εδώ πάλι το βλέπουμε σε μια πολύ ωραία φωτογραφία από το αρχείο του Ραούλ Μάγια, ενός Ουρουγουανού, ο οποίος έχει ένα απίστευτο αρχείο φωτογραφικό. Ξέρουμε. Δεν γνωρίζω, Νίκο. Δυστυχώς δεν γνωρίζω. Αλλά όπως το βλέπω, λόγω καιρού το λέω περισσότερο και λόγω της κατάστασης, λόγω του χρώματος του νερού, πρέπει να είναι Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική. Το Artemis Πίτα ταξίδεψε για 9 περίπου χρόνια με τα διακριτικά της οικογένειας Πίτα, μέχρι που τον Οκτώβριο του 1940 επιτάχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη διαταγή με τον άφθονο αριθμό 14.848, εκδοθήσα από τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών. Μετά την επίταξή του, το Artemis Πίτα εντάχθηκε ως μεταγωγικό στο Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό, τελώνει υπό τη Διεύθυνση Θαλασσιών Μεταφορών από την 26η Οκτωβρίου του 1940. Έως και την 3η Ιανουαρίου 1941, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις υποστήριξης του μετόπου καθ' όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Στις αρχές του 1941, λόγω της αναμενόμενης γερμανικής επίθεσης από τη Θράκη και με σκοπό την έγκαιρη αποσυμφόρεση της περιοχής, καθώς και της απέτησης των ναυτικών διοικήσεων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης για επαρκή αριθμό πλοίων, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για μεταφορά των πιθανώς προς τα μετώπιστεν υποχωρούντων τμήματων της στρατιωτικής δύναμης Ανατολικής Μακεδονίας του στρατηγού Κωνσταντίνου Πακόπουλου, το Artemis Πίτα εντάχθηκε μαζί με 27 ακόμα πλοία μεγάλης χωρητικότητας, προερχόμενα από το ελληνικό εμπορικό ναυτικό, στη Διεύθυνση Θαλασσιών Μεταφορών
υπό το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το οποίο παρέμεινε στην υπηρεσία αυτή από την 17η Φεβρουαρίου του 1941 έως και την 6η Απριλίου του ίδιου χρόνου, όπου και βυθίστηκε στον Πειραιά κατά τη διάρκεια των γερμανικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν αντίξωες πληροφορίες όσο αφορά τη βυθίσή του. Κάποιοι λένε ότι βυθίστηκε στη Σούδα, άλλοι λένε ότι βυθίστηκε στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα γερμανικά αρχεία και με τους καταλόγους που έχω δει, οι περισσότερες αναφορές αναφορούν το Πειραιά. Αλλά δεν έχω καταλήξει και εγώ προσωπικά σε ένα συμπέρασμα αν τελικά βυθίστηκε στον Πειραιά ή στη Σούδα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο χρήζει έρευνας. Εδώ βλέπουμε σε μία καταχώρηση, γερμανική καταχώρηση, των πλοίων που ανελκύστηκαν από το γερμανικό στρατό κατοχής, ότι το Artemis Pita αναφέρεται ως κατασκευή, είναι στο κόκκινο τετράγωνο μέσα. Ναυπήγηση του 1906, 1433 κορονολικής χωρητικότητας, και αναφέρει ότι βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941 στον Πειραιά. Ανελκύθηκε μέσα σε αυτό το χρόνο, το καλοκαίρι από ό,τι θυμάμαι αυτού του χρόνου, και παρέμεινε στην υπηρεσία τη γερμανική ως Artemis Pita. Δεν είναι γνωστό ακριβώς πότε ανελκύστηκε, παρόλο που γράφει ότι το 1941, ούτε πότε ακριβώς εντάχθηκε στην ναυτική δύναμη Αιγαίου του Artemis Pita. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να έγινε σχετικά γρήγορα, καθώς η πρώτη καταχώρηση του πλοίου στα διασωθέντα γερμανικά πολεμικά ημερολόγια, τα λεγόμενα Kriegstagebücher, της γερμανικής ναυτικής διοίκησης Αττικής, είναι 26 Ιουλίου 1941. Όπου αναφέρεται ο κατάπλος του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά. Το μικρόχρονικο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στη βύθιση και την ένταξη του πλοίου στη γερμανική ναυτική δύναμη Αιγαίου φανερώνει ότι πιθανώς το Artemis Pita να μην βυθίστηκε αλλά να προσαράχτηκε με ελάσσονες ζημιές, με αποτέλεσμα να επισκευαστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Όμως από την 26 Ιουλίου 1941 και μετά, οι καταχωρήσεις του Artemis Pita στα γερμανικά πολεμικά ημερολόγια είναι συνεχείς, σκιαγραφώντας τα σταθερά δρομολόγια του πλοίου από τον Πειραιά στην Κρήτη, συνήθως μέσω Μήλου, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Μια καταχώρηση στις 18 Μαΐου του 1942 της Γερμανικής Μονάδας Εφοπλισμού Αθηνών, της λεγόμενης Marine Artillerie Zeug Amt Athen, μας πληροφορεί ότι το Artemis Pita εξοπλίστηκε με δύο αντιαεροπορικά των 20 χιλιοστών τύπου Oerlikon. Αρπαγή μου φαίνεται, έτσι. Δεν είναι... Ναι, ναι. Αρπαγή. Δεν είναι ακριβώς αρπαγή. Υπήρχε τότε, οι Γερμανοί προσπαθούσαν το διάστημα αυτό. Λάθυρα πολέμου. Ναι, ακριβώς. Να χαρακτηρίσουν όσα πλοία μπορούσαν ως λάθυρα πολέμου. Αλλά τα λάθυρα πολέμου χαρακτηριζόντουσαν με διεθνείς νόμους. Δεν μπορούσε η Γερμανία από μόνη να το χαρακτηρίσει ως λάθυρα πολέμου. Έπρεπε δηλαδή να πατήσει στο διεθνές δίκαιο για να χαρακτηριστεί λάθυρα πολέμου. Το Artemis Pita όμως χαρακτηρίστηκε λάθυρο πολέμου, γι' αυτό δεν αναφέρεται στη συνέχεια σαν ελληνικό ατμόπλιο, αλλά σαν γερμανικό ατμόπλιο, παρόλο που έχει κρατήσει το όνομα Artemis Pita. Το Artemis Pita είχε ενταχθεί στην μεταφορά, στο δίκτυο θαλάσσιας μεταφοράς Αιγαίου για την Kriegsmarine, για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό, έχοντας 19 μελές ελληνικό πλήρωμα, δηλαδή 19 άτομα του πληρώματος, το πλήρωμά του ήταν Έλληνες, και είχε ως συνοδεία 10 Γερμανούς στρατιώτες ως χειριστές των αντιεροπορικών πυροβόλων, σαν ομοχειρίες δηλαδή γερμανικές, καθώς και ένα Γερμανό στρατιωτικό νοσοκόμο. Διετέλεσε, ο χαρακτήρας του ήταν, είχε χαρακτηριστεί ως μεταγωγικό στρατού και εφοδίων, ενταγμένο στη δύναμη του πρώτου λόγου αντιαεροπορικών καταστρώματος Αιγαίου, και σε αυτόν τον λόγο έμεινε μέχρι την βύθισή του το Φεβρουάριο του 1943. Για να δούμε τώρα το σκηνικό της βύθισης του Artemis Pita, γιατί είδαμε ότι ήταν ένα από τα βασικά πλοία το Artemis στη μεταφορά εφοδίων τόσο για τις μονάδες του γερμανικού στρατού στο ελληνικό αρχιπέλαγος, αλλά τόσο και για τις μονάδες, μάλλον για εφόδια στην Κρήτη και από εκεί για το DAK, για το Deutsches Afrika Corps του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική. Εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο το οποίο δείχνει τις γερμανικές οχυρώσεις Μήλου. Για όσοι ξέρουν τη Μήλο, βλέπουν εδώ μέσα στη μέση ότι υπάρχει ένας μεγάλος φυσικός κόλπος. Είναι ο κόλπος του Αδάμαντα. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής,
ανάμεσα στην τοποθεσία αρετή και στην απέναντι πλευρά, τον αποκαλούμενο Καλαμαρόκαβο, υπήρχε ένα ανθυποβρυχιακό φράγμα, ασάλιτο ανθυποβρυχιακό φράγμα, το οποίο άνοιγε για να περάσουν τα πλοία που έρχονταν και έβγαιναν το κόλπο του Αδάμαντα. Εδώ βλέπουμε στον Τράχυλα, όπως ανέφερα και πριν, στον Τράχυλα υπήρχε μια βαριά πυροβολαρχία. Στην Αρετή υπήρχε μια ελαφριά πυροβολαρχία και αντιεροπορικά. Στον Κόρφο υπήρχε μια βαριά πυροβολαρχία επίσης. Στο Ακροτήρι υπήρχε ένα μεγάλο ραντάρ. Στον Τόπακα υπήρχε ένα σταθμός ασυρμάτου, από τους κύριος σταθμός ασυρμάτου, ανάμεσα Πειραιά, Αθήνα και Κρήτη. Από εδώ πέρναγαν όλα τα μηνύματα. Και αυτή ήταν η κατάσταση, όπως το βλέπουμε εδώ, ο κόλπος του Αδάμαντα σαν ένα φυσικό λιμάνι, όπου σταματούσαν πάντα τα πλοία που πήγαιναν κατευθύνοντας στην Κρήτη ή από την Κρήτη προς τον Πειραιά. Εδώ έβρισκαν καταφύγιο. Εδώ βλέπουμε ότι στο σημείο που ανέφερα πριν ως αρετή, ήταν το σημείο, αυτό το σπιτάκι που βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι, στη δεξιά μεριά της φωτογραφίας, ήταν το σπιτάκι όπου βρισκόταν μέσα ο μηχανισμός έλξης του ανθυποβρυχιακού φράγματος. Δηλαδή υπήρχε ένας μηχανισμός με σειρματόσκηνο που κατέβαινε το φράγμα, πέρναγε ένα πλοίο από εκεί και μετά σηκωνόταν πάλι, το τέντωνε, ώστε να κλείσει ο κόλπος σε υποβρυχιακή επίθεση. Επάνω το σπίτι που φαίνεται ήταν οι βάσεις που είχαν τις θέσεις τους ο γερμανικός στρατός και για την ακρίβεια η παράκτια πυροβολαρχία, η γερμανική ναυτική επάκτια πυροβολαρχία 603, η οποία ένα τμήμα της ήταν στην Αίγινα και ένα άλλο τμήμα της ήταν στις Φλέβες. Ήταν η ίδια πυροβολαρχία σε τρεις διαφορετικές μεριές, χωρισμένη δηλαδή. Αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά είναι ένα λεγόμενο Marine Fairpram, είναι ένα αποβατικό γερμανικό, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια πιο κάτω, διότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, είναι το αποβατικό F-131. Εδώ βλέπουμε πάλι την ομοχυρία του αντιεροπορικού στην Αρετή και απέναντι βλέπουμε το Καλαμαρόκαβο. Αυτό είναι το πέρασμα που είσοδος του κόλπου του Αδάματα. Εδώ βλέπουμε ένα γερμανικό επιτελείο του γερμανικού στρατού κατοχής στη Μήλο, στη φυλακοπή της Μήλου, το 43. Εδώ βλέπουμε, για να δείξω, αυτές τις φωτογραφίες τις δείχνω για να δημιουργηθεί μια εικόνα το πώς ήταν ο γερμανικός στρατός στη Μήλο και πόσο οχυρωμένη θέση ήταν, ήταν το οχυρό Μήλος. Αυτό είναι ένα ραντάρ Φρέγια, στον Τόπακα. Το 1944 έγινε προσπάθεια αποβίβασης, αποβιβάστηκε στρατός βρετανικός και προσπάθησε να καταλάβει η τοποθεσία αυτή, αλλά οι Γερμανοί κράτησαν άμυνα και δεν κατάφεραν και κατάφεραν να κρατήσουν τη θέση. Εδώ βλέπουμε, όπως είναι σήμερα ή τουλάχιστον το 2007, ο κόλπος του Αδάματα. Νομίζω κοιτάζουμε νότια τώρα. Όχι, κοιτάζομαι προς το βορρά τώρα. Okay. Είναι σχεδόν σαν κλειστή λίμνη. Δηλαδή εδώ που είναι το ποντίκι. Εδώ που είναι το ποντίκι. Αυτή εδώ πέρα είναι η λεγόμενη μπουμπάρδα. Όταν καβατζάρει κανείς την μπουμπάρδα, δηλαδή παρακάψει την μπουμπάρδα, βρίσκεται στο στενό που το βγάζει έξω από τον κόλπο στο Αιγαίο. Άρα πίσω μας έχουμε εκεί την αχυβαδολίμνη, σωστά. Μπράβο, ακριβώς. Εδώ πέρα βλέπουμε την είσοδο στον κόλπο του Αδάματα. Εδώ είναι ο Καλαμαρόκαβος. Και εδώ κάτω είναι... Καλά, είναι το Σύφνος, Δημήτρη. Εδώ είναι το Σύφνος. Εδώ που είναι το ποντίκι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι. Στο ποντίκι, εκεί ακριβώς είναι βυθισμένο το ατμόπλιο Σύφνος, το οποίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941. Στο βάθος εδώ το νησί που φαίνεται είναι η Αντίμηλος. Να. Εδώ βλέπουμε το σημείο που έχει βυθιστεί του Άρτεμις Πίτα και βλέπουμε και δύο ακόμα σημεία, το Σύφνος, όπως είπαμε πριν, που είναι έξω από τον κόλπο,
το Artemis Πίτα είναι μέσα στον κόλπο και τα υπολείμματα του Μαρία Σταθάτου που δυστυχώς το καταδυθήκαμε, αλλά δυστυχώς έχουν μείνει μόνο οι μπουλμέδες στο βυθό, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όλο το κουφάρι του πλοίου έχει κοπεί. Και ένα μικρό κομμάτι της πλώρης έχει παραμείνει και αυτό. Και τεράστιο, μεγάλο πλοίο και αυτό ήταν, πολύ μεγάλο. Την Κυριακή της 21ης Φεβρουαρίου 1943 το Άρτεμις Πίτα βρισκόταν στον κόλπο του Αδάμα. Ας γυρίσω πίσω να δούμε που βρισκόταν. Βρισκόταν στο σημείο αυτό. Είχε καταπλέψει εκεί την προηγούμενη ημέρα, 20 Φεβρουαρίου, ερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, έμφορτο με εφόδια της Wehrmacht, κυρίως πυρομαχικά, και πρόκειτο να αναχωρήσει για τη Σούδα της Κρήτης. Το πλοίο είχε αγκυροφολήσει νοτιοανατολικά της τοποθεσίας Μπομπάρδα, κοντά στο επιταγμένο γαλλικό ατμόπλοιο Τίσμπε, στο επιταγμένο ελληνικό τάνκερ Όλυμπος και το γερμανικό αποβατικό F-131, το οποίο είδαμε σε μια προηγούμενη φωτογραφία στην τοποθεσία Αρετή. Το F-131 βρισκόταν εκεί και έκανε κάποιες εργασίες στο ανθυποβρυχιακό δίχτυ. Στις 16 και 10 το απόγευμα, γερμανική επιχειρησιακή ώρα, πραγματοποιήθηκε από τα νοτιοανατολικά ευνηδιαστική επίθεση από 9 εφρατανικά αεροσκάφη σε 3 επιθετικά κύματα, τα οποία πέρασαν πάνω από το χαμηλότερο σημείο των βουνών που περικλείουν τον κόλπο του Αδάματα. Ήρθαν δηλαδή από εδώ. Εδώ έχουμε ένα σκίτσο από το γερμανικό μερολόγιο πολέμου του Ναυαρχείου Αιγαίου, το οποίο δείχνει ακριβώς την επίθεση των συμμαχικών αεροσκαφών. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από 9 βρετανικά αεροσκάφη σε 3 κύματα. Από 3 αεροσκάφη το κάθε κύμα. Το πρώτο κύμα των αεροσκαφών ήταν εξοπλισμένο με τορπίλες, θαλάσσιες τορπίλες, και τα υπόλοιπα με βόμβες. Τα 3 αεροσκάφη λοιπόν του πρώτου επιθετικού κύματος, τα οποία βλέπουμε την πορεία τους εδώ, οι 3 γραμμές, δεν ξέρω αν φαίνονται. Φαίνονται, ναι, διακεκομμένες. Ακριβώς. Ακολουθώντας παράλληλη πορεία και αγγίζοντας σχεδόν την επιφάνεια της θάλασσας και πολυβολώντας ταυτόχρονα, έριξαν τις 3 αεροτορπίλες προς τους στόχους Τίσμπε, το οποίο είναι εδώ. Ναι, ναι. Όλυμπος, το ελληνικό Όλυμπος, ένα μικρό τάνκερ, το οποίο είναι εδώ. Και το Άρτεμις Πίτα, το οποίο είναι εδώ. Ερχόμενοι δηλαδή από νότο, από νότιο-ανατολικά, κατευθυνόμενοι προς βορειοδυτικά τα αεροσκάφη. Οι 2 πρώτες τορπίλες αστόχησαν με αποτέλεσμα να τυναχθούν με πρόσκρουση στην ακτή νότια της θέσης του Μπομπάρδα. Οι Γερμανοί το έχουν σημειώσει εδώ, που γράφει torpedo detonation, στα αγγλικά torpedo detonation, σε αυτά τα 2 σημεία. Εδώ είναι η Μπομπάρδα. Η τρίτη τορπίλη όμως βρήκε το στόχο της, προσκρούοντας τη δεξιά πλευρά της πρίμνης του με πυρομαχικά και καύσιμα φορτωμένο Άρτεμις Πίτα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί το πλοίο μέσω στις φλόγες, να προκληθεί έκρηξη και να βυθιστεί με την πρίμνη 3 με 4 λεπτά αργότερα. Πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή. Παρασέρνοντας μαζί του στο βυθό 15 από τα συνολικά 19 μέλη του ελληνικού πληρώματος και τους 11 επιβαίνοντες Γερμανούς στρατιώτες των αντιεροπορικών αμοχηρίων. Οι μόνοι που διασώθηκαν από το ελληνικό πλήρωμα ήταν ο πλοίαρχος του Άρτεμις Πίτα, Δημήτρης Ρούσος από τη Λίμνη Ευβίας, και 3 ακόμα μέλη συμπεριλαμβανομένου και ο αθυποπλοιάρχου Παντελή Λιγνού από τις Ινούσες. Στη φωτογραφία αυτή, η οποία τραβήχτηκε μερικά λεπτά μετά την επίθεση, βλέπουμε στα δεξιά το επιταγμένο γαλλικό ατμόπλοιο Τίσμπε, επιταγμένο από το γερμανικό στρατό, το οποίο βυθίστηκε λίγους μήνες αργότερα τον Αύγουστο του 1943 στη Μαύρη Θάλασσα από σοβιετικό υποβρύχιο. Στη μέση βλέπουμε τους καπνούς της έκρηξης και το Άρτεμις Πίτα να βυθίζεται. Και στα αριστερά βλέπουμε το μικρό ελληνικό τάνκερ Όλυμπος. Θα πρέπει να αναφέρω ότι
το... είναι η μόνη φωτογραφία που έχουμε από το Όλυμπος, το οποίο εν συνεχεία βυθίστηκε και αυτό από συμμαχικό υποβρύχιο κοντά στην Αμοργό. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από το αποβατικό που είδαμε πριν, το F-131, όπου φαίνεται η σημεία της Kriegsmarine, η πολεμική σημεία του Reich, στην πρίμνη του. Και θα πρέπει να αναφέρω ότι και το αποβατικό F-131 τορπιλίστηκε και προσαράχθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1943, τον ίδιο χρόνο, στο Μαρμαριστικό. Και τα υπολείμματά του υπάρχουν στην παραλία μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχω δει φωτογραφίες από επισκέπτες, τουρίστες δικό, που βγάζουν φωτογραφίες στα υπολείμματα του F-131, στην παραλία του Μαρμάρι. Εδώ είναι μια ίδια φωτογραφία από διαφορετική οπτική γωνία, όπου φαίνεται το σύννεφο του καπνού από την έκρηξη των πυρομαχικών και της βύθισης του Άρτεμις Πίτα και χαρακτηριστικά στο βάθος το βουνό του Προφήτη Ηλία στη Μήλο. Η επίθεση στη Μήλο εκτελέστηκε. Εδώ είναι το F-131 που ανέφερα πριν, το οποίο βυθίστηκε στην ΚΟ. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα ενός αεροσκάφους τύπου Martin B-26 Marauder MK1. MK1. Η επίθεση λοιπόν στη Μήλο εκτελέστηκε από 9 βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου Marauder, όπως αυτό της φωτογραφίας, της 14ης μοίρας βομβαρδιστικών της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία την περίοδο εκείνη είχε τη βάση της στη μικρή Αιγυπτιακή πόλη Σαλούφα, η οποία βρίσκεται στα βόρεια του Σουέζ στην Αίγυπτο. Στη φωτογραφία εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό Marauder MK1 και μάλιστα πρόκειται για το θρυλικό Dominion Revenge της 14ης μοίρας βομβαρδιστικών της RAF, το οποίο χτυπήθηκε από γερμανικά πυρά στις 3 Ιανουαρίου του 1943 και καταρρίφθηκε στα βορειοδυτικά της Ερήφου. Το ψάχνουμε όλοι. Μιλάω σωστά, Καρατζά? Ναι, βέβαια. Σωστά. Το ψάχνουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Και πολλά ακόμη. Και πολλά, και πολλά ακόμη. Και πολλά αυτό είναι... ακόμη. Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι... αυτό είναι αγαπημένο. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι θρυλικό. Όταν λέμε Dominion Revenge, τρέχει το σάλιο. Νομίζω άλλο ένα έχει χαθεί στο Τζόρτζι, στην ίσο Τζόρτζι. Δημήτρη, αυτού του τύπου αεροσκάφος. Ναι, έχει χαθεί και ένα στην ίσο στο Σαν Τζόρτζι κοντά, σωστά. Εδώ βλέπουμε τις αεροτορπίλες που έφεραν τα Marauder. Με τέτοια αεροτορπίλη χτυπήθηκε το Άρτεμις Πίτα. Κατά την αεροπορική επίθεση της 21ης Φεβρουαρίου του 1943 στον Αδάμα, τα τρία πρώτα αεροσκάφη του σχηματισμού έφεραν αεροτορπίλες και τα υπόλοιπα 6 βόμβες, όπως ανέφερα και πριν. Έτσι, μόλις έριξαν τις αεροτορπίλες, το δεύτερο κύμα επίθεσης, πάλι με τρία αεροσκάφη, που ήταν περισσότερο, αυτά έκανε μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι η πρώτη επίθεση, τα πρώτα τρία αεροσκάφη, έπεισαν τους Γερμανούς στον ύπνο. Έριξαν τις τορπίλες τους και συνέχισαν την πτήση. Το δεύτερο όμως κύμα που ήρθε, τα επόμενα τρία, βρήκαν τους Γερμανούς έτοιμους, τις γερμανικές ομοχυρίες έτοιμες και το σχέδιο της επίθεσης όμως ήταν να επιτεθεί ο σχηματισμός σε τρία κύματα όπως έφερα πριν, τριών αεροσκαφών έκαστο κύμα. Το πρώτο κύμα να φέρει τις αεροτορπίλες. Είχε σκοπό να επιτεθεί στα σταθμευμένα στον κόλπο του Αδάματα πλοία από τα νότιο-ανατολικά, πεντώντας χαμηλά πάνω από τα βουνά της Μήλου, συνοδευόμενο από το δεύτερο κύμα, το οποίο έφερε βόμβες, και είχε σκοπό να λειτουργήσει επικουρικά και προστατευτικά. Το τρίτο κύμα, με τα εναπομείνατα τρία αεροσκάφη, είχε σκοπό να πετάξει γύρω από το νησί και να επιτεθεί αμέσως μετά την κρούση του πρώτου και δεύτερου επιτιθέμενου κύματος, ερχόμενο όμως από τη βόρεια πλευρά, από την αντίθετη πλευρά της αρχικής επίθεσης του κόλπου του Αδάματα. Κύριοι στόχοι της επιχείρησης ήταν η βύθιση των πλοίων, ο ευνηδιασμός των γερμανικών μονάδων, ο βομβαρδισμός και ο πολυβολισμός των γερμανικών παραπηγμάτων και αποθηκών, καυσίμων του Αδάματα, και γενικά η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική δράση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες απώλειες γίνεται στον εχθρό.
Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι στα νότια του νησιού, όπως είπες πριν, υπήρχαν τα ραντάρ, σωστά. Υπήρχαν ραντάρ, ναι. Γι' αυτό το λόγο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πολύ χαμηλά για να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Ναι, νομίζω διάβασα κάτι σε ύψος 20-25 μέτρων, κάτι τέτοιο. Ακριβώς, ακριβώς. Ίσα-ίσα πάνω από τη θάλασσα για να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Εδώ, αυτό είναι το σχέδιο, το οποίο, αυτό είναι σχέδιο βρετανικό από τα βρετανικά αρχεία, από, από τα ημερολόγια της 14ης μοίρας βομβαρδιστικών, όπου στο επάνω κομμάτι δείχνει την πορεία. Ήρθαν από τα νότιο-ανατολικά, πέταξαν στη Μήλο κοντά στο Σαρακίνικο, έκαναν μία στροφή προς τα αριστερά, προς τα νότια, πέταξαν πάνω από την πλάκα, μπήκαν στο κόλπο του Αδάματα, έριξαν τις αεροτορπίλες, βγήκαν έξω από τον κόλπο του Αδάματα και κατευθύνθηκαν προς τα νότιο-δυτικά. Εδώ στο κάτω σχέδιο είναι ακριβώς η επίθεση όπως πραγματοποιήθηκε από τα νότιο-ανατολικά. Εδώ είναι τα τρία πλοία που φαίνονται καταχωρημένα στο σχέδιο. Πέταξαν πάνω από το ανθυπροδοχειακό δίχτυ, το οποίο το γράφει Submarine Net, και συνέχισαν την πορεία τους εκεί. Οι πιλότοι του πρώτου κύματος των τριών πρώτων Marauder, τα οποία έφεραν τις αεροτορπίλες, ήταν ο νοτιοαφρικανός επισμηναγός Major Eric Lewis, ο οποίος ήταν ο διοικητής του σχηματισμού και επέβαινε στο αεροσκάφος με τα διακριτικά Foxtrot Kilo 370, ο Αυστραλός Rod Lapthorn, διακριτικά αεροσκάφους Foxtrot Kilo 151, και ο επίσης Αυστραλός Whaley Clark Hall, με διακριτικά αεροσκάφους Foxtrot Kilo 142. Ο δεύτερος από αριστερά επάνω είναι ο Major Eric Lewis, ο οποίος ήταν ο διοικητής του σχηματισμού των 9 Marauder της 14ης μοίρας βομβαρδιστικών της RAF. Κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν η πρώτη εικόνα που συνάντησαν τα βρετανικά αεροσκάφη ερχόμενα από τα νοτιοανατολικά πριν ξεκινήσουν την επίθεση τους στο κόλπο του Αδάματα. Εδώ βλέπουμε την περιοχή του Σαρακίνικου, εδώ πάνω βλέπουμε την πλάκα, εδώ βλέπουμε τον Τράχυλα και στο βάθος βλέπουμε την Αντίμηλο. Η φωτογραφία έχει τραβηχθεί στα τέλη του 1942. Μόλις πέρασαν πάνω από την πλάκα, φάνηκε ο κόλπος του Αδάματα. Είναι εδώ στο βάθος. Η φωτογραφία είναι της εποχής, του 1943, όπου στην περιοχή αυτή υπήρχαν ανεμόμυλοι. Δεν υπάρχουν σήμερα. Εδώ το πρώτο σπίτι που διακρίνεται κάτω αριστερά αποτελούσε από τον Ιούνιο του 1943 την κατοικία του γνωστού σε όσους έχουν ασχοληθεί με την κατοχική ιστορία της Μήλου, γιατρού Dr. Hans Löwe, ο οποίος σκοτώθηκε στα βούδια σε ενέδρα του Ιερού Λόχου το Δεκέμβριο του 1944. Αριστερά από αυτό, σε αυτό το κομμάτι, είναι το Δημοτικό Σχολείο Πλάκας, το οποίο τότε είχε επιταχθεί και χρησιμοποιείται ως στρατιωτικό νοσοκομείο από το Γερμανικό Στρατό Κατοχής. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί από ένα μέλος του πληρώματος, από ενός αεροσκάφους, από το δεύτερο επιτιθέμενο κύμα, το Marauder, η οποία δείχνει όχι μόνο το καιόμενο πλοίο Artemis Pita να βυθίζεται, αλλά και την κατάρριψη. Εδώ, δεν ξέρω, φαίνεται το ποντίκι μου. Ναι, ναι. Αλλά και την κατάρριψη ενός από τα επιτιθέμενα αεροσκάφη. Πρόκειται για το αεροσκάφος με τα διακριτικά Foxtrot Kilo 139, το οποίο είχε ως κυβερνήτη του το Sergeant Yarwood. Άρα η φωτογραφία αυτή είναι ένα από τα τρία του δεύτερου κύματος αεροσκάφου. Ακριβώς. Αν προσέξει κανείς, δεν ξέρω αν φαίνεται, βάζω το ποντίκι στη σωστή θέση. Στο σημείο αυτό, που είναι το ποντίκι μου αυτή τη στιγμή, φαίνεται τα φτερά ένα μικρό αεροσκάφος Marauder να πετάει δίπλα στο Tisbe. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα αεροσκάφη του πρώτου κύματος επίθεσης. Okay. Άρα στιγμές αφότου το ένα από τα τρία άφησε την τορπίλη. Ακριβώς. Δημήτρη, σε αυτό το σημείο μισό λεπτά και λίγο. Άρα δίπλα αυτό που πέφτει είναι αεροσκάφος του πρώτου κύματος. Ακριβώς.
Είναι το αεροσκάφος με τα χαρακτηριστικά Foxtrot Kilo, δηλαδή FK-139. Άρα τα δύο ρίξαν, αστοχήσανε, το ένα έπεσε από δύο αεροσκάφη έπεσαν, Νίκο. Ήμουν στη φάση να τα πω τώρα. Έχουν πέσει δύο αεροσκάφη. Όχι, ναι. Το ένα, κατέριψαν ένα... δύο αεροσκάφη. Ναι. Okay. Άρα το ένα βρήκε το Artemis Πίτα. Το άλλο είναι αυτό που βλέπουμε και το τρίτο είναι αυτό που φαίνεται ότι έχει καταρρευτεί. Ακριβώς. Λοιπόν, κατά την αεροπορική επίθεση καταρρύφθηκαν τα αεροσκάφη που καταρρύφθηκαν ήταν από το δεύτερο κύμα, όχι από το πρώτο κύμα. Okay, αυτό. Ναι. Έτσι, ήταν από το δεύτερο κύμα. Τα αεροσκάφη του πρώτου κύματος γλίτωσαν όλα. Ναι. Αλλά το δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν η πιο επικίνδυνη φάση, ας πούμε, της επίθεσης. Γιατί τους πήραν γραμμή και άρχισαν. Τα αεροπορικά να βαράνε. Ναι. Οπότε κατάφεραν οι Γερμανοί να ρίξουν δύο αεροσκάφη. Δηλαδή, από το δεύτερο κύμα γλίτωσε μόνο ένα αεροσκάφος και αυτό χτυπημένο. Έβγαζε δηλαδή καπνούς. Λοιπόν, κατά την αεροπορική επίθεση καταρρεύτηκαν δύο αεροσκάφη του δεύτερου κύματος, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, από γερμανικά πυρά. Ήταν το αεροσκάφος Foxtrot Kilo 377 του κυβερνήτη Μπάρτον και το Foxtrot Kilo 139 του κυβερνήτη Yarwood με πενταμελές πλήρωμα και τα δύο. Από τους επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών δεν σώθηκε κανείς. Το πρώτο από τα δύο αυτά αεροσκάφη χτυπήθηκε από τα αντιεροπορικά πυροβόλα του πλοίου Τίσμπε με αποτέλεσμα να συντριβεί στα βουνά στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Το δεύτερο αεροσκάφος χτυπήθηκε και έπεσε στο νερό, φλεγόμενο, στην ανατολική πλευρά του κόλπου του Αδάματα, εκεί που είδαμε πριν αυτό το μεγάλο πίδακα, και σύμφωνα με την καταχώρηση του Γερμανικού Πολεμικού Ημερολογίου της Ναυτικής Διοίκησης Αττικής, το αεροσκάφος αυτό βρέθηκε την επόμενη μέρα, 22 Φεβρουαρίου του 1942, στην ακτή με τα 5 μέλη του πληρώματος νεκρά. Πρόκειται, στα μέλη αυτά συγκαταλέγονται και τα δύο άτομα που βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία, όπου στα αριστερά βλέπουμε τον κυβερνήτη Sergeant Yarwood και στα δεξιά ένα μέλος του πληρώματος, τον Sergeant McLean. Ήταν μέλη του Marauder Foxtrot Kilo 139. Πάντως αναφορές για αυτό το αεροπλάνο δεν υπάρχουν ότι βρέθηκε. Βρέθηκε. Ναι, υπάρχουν. Αναφέρεται, το είπα και πριν, αναφέρεται στο γερμανικό ημερολόγιο πολέμου της Ναυτικής Διοίκησης Αττικής ότι το αεροσκάφος αυτό βρέθηκε την επόμενη μέρα στην ακτή με τα 5 μέλη του πληρώματος νεκρά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία καταχώρηση του Eric Lewis, του διοικητή της επίθεσης, ο οποίος αναφέρει «I have the honor to report that approximately στις 5 ώρα το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου του 1943 I led a section of three torpedo marauders in an attack on shipping in Milos Harbor. I was flying aircraft FK-370. On seeing the harbor, I saw three ships lying approximately north and south of approximately 4,000, 6,000 and 2,000 tons, respectively. I decided to attack the 4,000 ton ship, which was laden and underway». Δηλαδή, βλέπουμε ότι το πλοίο δεν ήταν ακυροβολημένο, το Artemis Πίτα. Ήταν υπατμόν, έτοιμο να αναχωρήσει. Το πέτυχε δηλαδή την ώρα που έφευγε από το λιμάνι, που ήταν έτοιμο να φύγει από το λιμάνι για να συνεχίσει το ταξίδι του στη Σούδα. Speed approximately 1-2 knots. Ίσα-ίσα στην αρχή δηλαδή της μετακίνησης του πλοίου. Yeah, I attacked from the beam and dropped at about 600 to 700 yards. Speed 195 miles per hour. Height 70 to 80 feet. My gunners reported that the torpedo ran and scored a hit towards the stern. They also reported the run of another torpedo. Και λοιπά και λοιπά. Και γράφει από κάτω «I have the honor to be sir, etc., etc., Eric M. Lewis Major». Εδώ βλέπουμε ένα σκίτσο της επίθεσης των Marauder από τον ίδιο τον Eric Lewis, όπου δείχνει τα πλοία σύμφωνα με την εκτίμησή του
των 2.000 τόνων, των 6.000 τόνων που ήταν το ΤΕΣΠΕ και των 4.000 τόνων, το οποίο ήταν το Artemis Πίτα. Βλέπουμε ότι τελικά οι πιλότοι, οι Βρετανοί, δεν έκαναν λάθη στην εκτίμηση των στόχων. Δηλαδή, αν θυμηθούμε, ας πούμε, τους κόρους ολικής χωρητικότητας του ΠΙΤΑ είναι οι 4.133, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά είναι στην κατηγορία των 4.000 τόνων. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτη εκτίμηση. Στο σημείο αυτό, βλέπουμε μία σελίδα από την καταχώρηση σχετιζόμενη με τη βήθηση του Άρτεμις ΠΙΤΑ στο ημερολόγιο πολέμου της Γερμανικής Ναυτικής Διοίκησης Αττικής. Είναι εδώ. Εδώ βλέπουμε την πρώτη σελίδα της έκθεσης μάχης από την ομοχειρία του ΤΕΣΠΕ, όπου αναφέρει ότι κατέριψαν τα δύο μαράουντερ, τα βρετανικά μαράουντερ, με τους συνολικά 10 νεκρούς. Αυτή είναι η έκθεση μάχης στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε την καταχώρηση στο βιβλίο επιχειρήσεων της 14ης μοίρας βομβαρδιστικών της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, της RAF δηλαδή, όπου αναφέρει ότι «The most important raid of the month, with 3 torpedo and 6 other marauders attacking the harbor and installations at Milos Bay», στη Μήλο. Το θέμα είναι ότι σήμερα, μέχρι σήμερα, δεν είναι the most important, η πιο σημαντική αεροπορική επίθεση της 14ης μοίρας της ΡΑΦ, βομβαρδιστικής μοίρας της ΡΑΦ, αλλά είναι σε όλη την ιστορία της συγκεκριμένης μοίρας η σημαντικότερη επίθεση που πραγματοποίησε ποτέ η μοίρα αυτή. Εδώ τελείωσα με το πρώτο κομμάτι όσο αφορά την ιστορία του Άρτεμις Πίτα. Τώρα έρχεται ένα πολύ τραγικό κομμάτι για την... Δημήτρη, μισό λεπτάκι λίγο. Νομίζω ότι το τονάζ του Πίτα ήταν 1500 κοχ. Ναι, πότε κάνω... Σωστός, είσαι απόλυτα, έχεις δίκιο. Είναι δικό μου λάθος. Νομίζω σε μία... νομίζω είναι σε αυτό που είχες στο άθρο στον ιστοποιητή. Ναι, είναι 1433, το είδα και εγώ τώρα. Τότε και οι πιλότοι της ΡΑΦ... Τα φουσκώνανε λιγάκι. Ναι, όχι μόνο, όλοι τα φουσκώνανε. Και οι Βρετανοί πιλότοι, και οι Γερμανοί, και οι Ιταλοί, και οι Έλληνες, και οι πιλότοι των αεροσκαφών, και οι κυβερνήτες των υποβρυχίων, και όλοι τα φουσκώναν. Φαντάζομαι ότι αυτό εξύψωνε, ας πούμε, το ηθικό της κάθε πλευράς για το μέγεθος των τέλος πάντων απολειών που είχαν προκαλέσει. Όχι μόνο αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με τα παράσημα, Νίκο. Είχε να κάνει και με τις ηθικές απολαβές. Όχι μόνο και τις ηθικές απολαβές, είχε να κάνει και με υλικές απολαβές φυσικά. Διότι είναι διαφορετικά να βυθίσεις ένα πλοίο των 1.000 κορών και διαφορετικά να βυθίσεις ένα πλοίο των 4.000 κορών. Σωστό. Αυτό το έχουμε και σε μία σειρά, συγγνώμη, βυθίσεων πλοίων από υποβρύχια. Τόσο βρετανικά υποβρύχια, όσο και ελληνικά, όσο και ιταλικά, όσο και γερμανικά. Τα φούσκωναν όλοι. Ναι, έχει δίκιο αυτό. Έχω μιας και μιλάμε λιγάκι για τα στοιχεία του ΠΙΤΑ ακόμη. Η κυρία Κρίστη Ιωαννίδου, ναι, λέει ότι στο βιβλίο του Χρήστου Ντούνη αναφέρει ότι το Άρτεμις ΠΙΤΑ κατά την επίταξή του ονομάστηκε σε Άντολφ Χίτλερ. Αυτό είναι λάθος. Ναι, έχει το αναφέρει ο Χρήστος. Ότι ο Δημήτρης Γκαλών διαψεύδει κατηγορηματικά, δεν υπήρξε πλοίο σε ελληνικές θάλασσες που να έφερε αυτό το όνομα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πώς προέκυψε ότι ονομάστηκε σε Άντολφ Χίτλερ, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ράδιο αρθίλα? Αυτό είναι ράδιο αρθίλα. Αυτό ήταν μια πληροφορία που υπήρχε συνήθως από τους ντόπιους. Επειδή γνωρίζω ότι ο Χρήστος Ντούνης για την συγγραφή του λήματος Άρτεμις Πίτα στο πρώτο τόμο του βιβλίου του για τα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες, όπου είναι τα ναυάγια μέχρι το 1950, είχε συνεργαστεί με τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Πελιβανάκη. Ο Γρηγόρης Πελιβανάκης είναι ένας από τους από αυτούς που ηγείται στην ιστορία της Μήλου. Είναι ένας εξαιρετικός ιστορικός, ο οποίος για χρόνια ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας Μήλος. Και όλες τις πληροφορίες του ΠΙΤΑ δόθηκαν στον Χρήστο Ντούνη από τον Γρηγόρη Πελιβανάκη.
Και ο Γρηγόρης Πελιφανάκης είχε αναφέρει ότι υπήρχε αυτή η διάδοση στη Μήλο, ότι το πλοίο είχε ονομαστεί Άντολφ Χίτλερ. Δεν υπήρξε πλοίο τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε πλοίο ονομαζόμενο Άντολφ Χίτλερ. Υπάρχει μήπως κάποια άλλη ερώτηση για να... Ο Μίλτος Μεσινέζος γράφει ότι σύμφωνα με τα σκίτσα που έδειξε τέλος πάντων δεν πέρασαν από πλάκα ούτε σαρακίνικο, πέρασαν από προβατά προς αντίμηλο. Ωραία, για να το λέει και μάλλον θα είναι γνώστης, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι πέρασαν, κατευθύνθηκαν προς το σαρακίνικο, κατευθύνθηκαν μετά νότια, πέρασαν επάνω από από Τριοβάσαλο και Πλάκα και από τον Τριοβάσαλο κατέβηκαν, πέρασαν στον Αδάματα. Αυτό το έχω διασταυρώσει και με τον Γρηγόρη τον Πελιβανάκη, αλλά το έχω διασταυρώσει και με τον... έναν ιστορικό ο οποίος έχει ένα μικρό μουσείο στον Αδάματα της Μήλου, είναι ο κύριος Καμακάρης, γνωστός ως το ΤΟΣ, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία της Μήλου, και το είχαμε διασταυρώσει μαζί και μάλιστα είχαμε πάει με πηξίδες και είχαμε τη διαδρομή αυτή, και ήταν σίγουροι ότι τα αεροσκάφη πέρασαν πάνω από το Τριοβάσαλο. Αυτό αν βοηθάει σε κάτι. Δεν προσπαθώ να πείσω κάποια στιγμή, απλώς δίνω τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα μπορούσα να συνεχίσω με το επόμενο κομμάτι. Συνεχίζει. Απλά λέει ότι το ένα έπεσε στο νότιο βουνό και το άλλο έχει πίεση στη θάλασσα, το οποίο και έχει βρεθεί. Υπήρξε και ένα άλλο αεροπλάνο που έπαιξε αργότερα. Μήπως μπερδεύει τα αεροσκάφη. Μάλλον είναι και σε αυτό το οποίο αναφερόμουν εγώ. Okay. Πάμε. Ήταν από φάιντερ. Όχι, υπάρχει και ένα άλλο αεροσκάφος, το γερμανικό αεροσκάφος, το οποίο έπεσε το 44. Έπεσε το 44 κοντά στα Μαύρα Κρεμνά. Μπράβο, σε αυτό αναφερόμουν. Ωραία. Συνεχίζω. Τέσσερις μέρες αργότερα, μετά τη βύθιση του... Συγγνώμη. Μετά τη βύθιση του Άρτεμις Πίτα, εδώ βλέπουμε φωτογραφία από το 1943 του κόλπου του Αδάματα, τραβημένη από την πλάκα. Μετά τη βύθιση του Άρτεμις Πίτα, ο βόρειος άνεμος που φυσούσε ξέβρασε τα επιπλέοντα αντικείμενα από το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα στις περιοχές Μαύρα Κρεμνά και Χιβαδολίμνη. Όπως συνέβαινε σε πολλά νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους, κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, έτσι και στη Μήλο, οι κάτοικοι μάζευαν τις δύσκολες αυτές εποχές τα αντικείμενα που ξέβραζε η θάλασσα στις παραλίες, τα οποία συμπλήρωναν ενίοτε τη φτωχική διατροφή, τον ηματισμό και τη στέγασή τους. Οι κάτοικοι της Μήλου ξεκίνησαν από την αυγή της επόμενης ημέρας, μετά τη βύθιση του Άρτεμις Πίτα, να μαζεύουν από την ακρογιαλιά ό,τι έβρισκαν από τα ξεβρασμένα αντικείμενα, με σκοπό είτε να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, είτε να το ανταλλάξουν με τρόφιμα ή είδη ηματισμού. Αν και δεν επρόκειτο για πεινασμένους ανθρώπους, αλλά για χωρικούς της περιοχής, που την εποχή εκείνη δεν στερούν τρόφιμα, ας μην ξεχάσουμε ότι ο μεγάλος λοιμός στην Ελλάδα ήταν το χειμώνα του 41-42, και εδώ είμαστε το 43, και... η συνήθεια και η δυνατότητα ανταλλαγής των συλλεγμένων αντικειμένων τους οδήγησε σε αυτή την αρχαία και ευρέως διαδεδομένη πρακτική, δηλαδή το να... μαζεύουν αντικείμενα που είχε ξεβράσει η θάλασσα. Ανάμεσα λοιπόν στα αντικείμενα αυτά που είχε ξεβράσει η θάλασσα υπήρχαν και αρκετά βαρέλια, όπως αυτό εδώ, γεμάτα με καύσιμα από το φορτίο του Άρτεμις Πίτα. Εδώ, όπως το βλέπουμε, είναι ένα βαρέλι της Βέρμαχτ, το οποίο κουβάλαγε βενζίνη, είναι ένα χαρακτηριστικό βαρέλι της Βέρμαχτ, το οποίο κουβάλαγε βενζίνη για την καύσιμα για τα γερμανικά αεροσκάφη και τη Λουφτβάφε. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα βαρέλι το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα στο βυθό, στον χώρο του ναυαγίου του Άρτεμις Πίτα. Οι κάτοικοι του νησιού, λοιπόν, ελπίζοντας ότι τα βαρέλια περιείχαν λάδι, ελαιόλαδο, άρχισαν να τα τρυπώσουν με κασμάδες για να διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι το περιεχόμενο ήταν βενζίνη, με αποτέλεσμα να τα παρατήσουν εκεί που τα βρήκαν. Η περισυλλογή των αντικειμένων και η περαιτέρω έρευνα για χρήσιμα είδη κράτησε αρκετή ώρα, ώσπου έφτασαν στην περιοχή Γερμανοί στρατιώτες με αυτοκίνητα και συνέλαβαν όσους βρήκαν με τα πλιάτσικα, σε εισαγωγικά τα πλιάτσικα, ή τα στούκας, όπως τα αποκαλούσαν οι ντόπιοι. Στούκας γιατί
τον Απρίλιο του 1941, όταν τα Junkers 87 Stuka, τύπου Stuka, βομβάρδισαν τα πλοία στον Ανδάματα, όλα ό,τι έβγαζε, ό,τι ξερνούσε η θάλασσα από τα πλοία αυτά και τα έβγαζε στις ακτές, τα μάζευαν και λόγω του ότι τα πλοία αυτά είχαν βυθιστεί από Stuka, τα ονόμαζαν, τα ευρήματα τα ονόμαζαν Stukas. Είναι τα ευρήματα και βαρέλια του Σύφνους ένα από αυτά? Δεν κατάλαβα. Είναι τα βαρέλια του Σύφνους. Όχι, το συγκεκριμένο είναι στον Βυθό. Λόγω της βενζίνης, λόγω του καυσίμου. Πρακτικής με τα βαρέλια του Σύφνου, θεωρήσουν ότι είναι και το ίδιο εδώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι συλληφθέντες λοιπόν από το γερμανικό στρατό κατοχής ήταν όλοι τους αγρότες της περιοχής του Χάλακα, του κάμπου και της χώρας. Συνηθισμένοι να εφαρμόζουν την πρακτική αυτή και θεωρώντας ότι δεν κάνουν κάτι κακό ή ανάρμοστο, δεν αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους. Θεώρησαν μάλιστα βέβαιο ότι μετά από μια σύντομη κράτησή τους και μια ανάκριση από το γερμανικό στρατό, θα ήταν και πάλι ελεύθεροι να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, καθώς από αυτούς διαλέχθηκαν 14 άτομα, τα οποία κρατήθηκαν από τις γερμανικές αρχές του νησιού, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. 4 ημέρες αργότερα, νωρίς το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου του 1943, οι 14 συλληφθέντες, χωρίς να γνωρίζουν την τύχη τους, οδηγήθηκαν στην άκρη της περιοχής Αλική, πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το αεροδρόμιο της Μήλου και απέναντι ακριβώς από το σημείο βύθισης του Άρτεμις Πίτα, όπου και εκτελέστηκαν δια του φυκισμού. Θαύτηκαν στο μέρος που έπεσαν, όπου και παρέμειναν μέχρι το Φεβρουάριο του 1946, όταν πραγματοποιήθηκε ανακομιδή των οστών τους. Εδώ βλέπουμε τους 14 εκτελεστέντες. Ξεκινάω από την επάνω σειρά. Ο πρώτος είναι ο Αντώνης Καμπουράκης, 34 ετών. Αντώνης Ρεπανάκης, 31 ετών. Αντώνης Βίχος, 24 ετών. Ευάγγελος Ξηδούς, 30 ετών. Φραγκιός Βίχος, 34 ετών. Ιωάννης Μαρκαντώνης, 28 ετών. Κωνσταντίνος Νίνος, 21 ετών. Στην κάτω σειρά ο Κωνσταντίνος Ψαθάς, 32 ετών, ο Μανώλης Βίχος, 37 ετών, ο Παντελής Ψαθάς, 31 ετών, ο Πέρος Κυριτσίκης, 36 ετών, ο Στυλιανός Βίχος, 20 ετών, ο Θεμιστοκλής Μάλης, 26 ετών και ο Βασίλης Ψαθάς, 25 ετών. Κύριος υπεύθυνος για την εκτέλεση των 14 μιλίων ήταν ο πλοίαρχος Καπιτέν Σουραζέ στα γερμανικά, Dr. Hans Kavelmacher, ο οποίος από το Σεπτέμβριο του 1942 έως και το Σεπτέμβριο του 1943 διετέλεσε διοικητής της νήσου Μήλου. Στα γερμανικά ο διοικητής νήσου ονομάζεται Inselkommandant. Το βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Ο Hans Kavelmacher, γεννημένος στις 25 Ιουνίου του 1891 στη γερμανική πόλη Koblenz και μεγαλωμένος σε στρατιωτική οικογένεια, ξεκίνησε την καριέρα του στο γερμανικό αυτοκρατορικό πολεμικό ναυτικό, στην Kaiserliche Marine, όπου τελείωσε την εκπαίδευσή του το 1910. Ανήκε στην ίδια φημισμένη εκπαιδευτική φουρνιά του 1910 μαζί με τον μετέπειτα Γενικό Διοικητή των Υποβρυχίων Καρλ Ντόνιτς. Στη συνέχεια συμμετείχε ενεργά στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, φτάνοντας ως το βαθμό του Αντιποπλιάρχου. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, σπούδασε νομικά και εργάστηκε ελεύθερα ως δικηγόρος και συμβολιογράφος μέχρι το 1938, όπου εντάχθηκε και πάλι στο πολεμικό ναυτικό του Τρίτου Ράιχ, ως μέλος στρατιωτικού δικαστηρίου επιφορτισμένου με μισθολογικές υποθέσεις. Από το Σεπτέμβριο του 1939 μέχρι και τον Απρίλιο του 1941 υπηρέτησε στο διοικητικό τμήμα του ανώτερου διοικητικού κλιμακίου της Wehrmacht. Εδώ θέλω την προσοχή σας, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακολουθεί. Το 1941, μετά την κατάληψη της πόλης Λίμπαο, Λιεπάγια στα ελληνικά, της Λετωνίας στη Βαλτική από το γερμανικό στρατό, ο Hans Kavelmacher διορίστηκε ναυτικός διοικητής της πόλης με τον βαθμό του αντιπλοιάρχου. Παρέμεινε στη θέση αυτή από τον Απρίλιο του 1941 έως και τον Ιανουάριο του 1942. Εκείνο το διάστημα και για την ακρίβεια από τον Ιούνιο του 1941 άρχισαν οι διώξεις και οι εκτελέσεις του εβραϊκού πληθυσμού και των τσιγκάνων της πόλης από το γερμανικό στρατό κατοχής και τους τόπιους συνεργάτες του, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους πάνω από 5.700 άτομα.
Στις διόρθωσεις και τις εκτελέσεις αυτές, ο Καβελ Μάχερ μαζί με τον υπασπιστή του πλωτάρχη Φρις Μπρούκνερ έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Εδώ βλέπουμε τη διαταγή εκτέλεσης με ημερομηνία εν Μήλο τη 26η Φεβρουαρίου 1943, ο διοικητής της Μήλου, πλοίαρχος Καβελ Μάχερ, με τα ονόματα των εκτελεσθέντων, τα 14 άτομα που ανέφερα πριν, η πρώτη από το Τριοβάσσαλο, η πόλη από την Τρυπητή και δύο άτομα από την Πλάκα. Η αιτιολογία είναι ότι διότι ελαφυραγώγησαν και έκλεψαν εκ του ατμοπλίου Άρτεμις ήδη ανήκοντα εις των γερμανικών στρατών. Το Φεβρουάριο του 1946, ένα περίπου χρόνο μετά το τέλος του πολέμου, έγινε ανακομιδή των οστών των 14 εκτελεσθέντων Μηλίων, των οποίων οι ταυτότητες αναγνωρίστηκαν από τα ρούχα που φορούσαν και τα οποία διατηρούνταν ακόμα σε καλή κατάσταση. Αφού έβαλαν τα οστά σε 14 κυβότια, τα τοποθέτησαν σε πέτρινο οστεοφυλάκιο που έκτισαν κοντά στον τόπο της εκτέλεσης. Το μνημείο αυτό, στο οποίο είναι κτισμένη σήμερα μια μικρή εκκλησία, βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο μετά τα Κάναβα και είναι ορατό από τη στιγμή που το καράβι της γραμμής περάσει το ακροτήριο Μπομπάρδα. Το βλέπουμε εδώ. Και μάλιστα κάθε χρόνο στις 26 Φεβρουαρίου γίνεται ένα μνημόσυνο εις μνήμην των 14 εκτελεσθέντων της Μήλου. Εδώ βλέπουμε την εφημερίδα Φωνή της Μήλου τον Ιούλιο του 1960, όπου αναφέρει επάνω «Παραπέμπεται εις δίκην ο ναυτικός διοικητής Μήλου κατά την κατοχήν Hans Kavelmacher, ώστις διέταξε την άδικον εκτέλεση των 14 συμπατριωτών». Θα πρέπει να αναφέρω ότι από το 1945 ο τότε πρόεδρος της Ένωσης Μηλίων Αθηνών, Μέμης Παπαγεωργίου, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Hans Kavelmacher στην εισαγγελία της πόλης Μπόχουμ, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αργότερα ήρθε να προσθεθεί σε αυτήν ακόμα μία μήνυση για την εβραϊκή γενοκτονία της Λιεπάγια από το Ισραηλινό Ινστιτούτο της Γερμανίας. Ο Dr. Hans Kavelmacher αποσπάστηκε από τη Μήλο το Σεπτέμβριο του 1943 και ανέλαβε καθήκοντα στην ανώτερη διοίκηση ναυτικού, όπου παρέμεινε μέχρι την αποστράτευσή του στις 30 Ιουνίου του 1944. Αμέσως μετά τον πόλεμο, συνελήφθη από τον Κόκκινο Στρατό και στάλησε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Σοβιετική Ένωση, όπου και παρέμεινε μέχρι την απελευθέρωσή του στις 2 Ιανουαρίου του 1950. Μετά την επιστροφή του στην Γερμανία, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο εις βάρος του μηνύσεις, οι οποίες του απέδιναν τη βαριά κατηγορία του εγκληματία πολέμου, καθ' επανάληψη. Λόγω της επικείμενης δίκης του και πιθανής του καταδίκης, ο Kavelmacher άλλαξε το όνομά του σε Dr. Hans Gondart, παραμένοντας στο απειρόβλητο και στην αφάνεια, ίσως και με την εν μέρη κάλυψη των γερμανικών αρχών, χωρίς να αναγκαστεί ποτέ να παρουσιαστεί σε δίκη. Σε ορισμένες πηγές εμφανίζεται ως χρόνος θανάτου του 1954. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται πράγματι για χρονολογία θανάτου ή για χρονολογία αλλαγής ονόματος. Το 2008, εγώ προσωπικά ερεύνησα με τη βοήθεια του Ελληνικού Γενικού Προξενείου του Αμβούργου στην εισαγγελία του Μπόχουμ, στα γερμανικά Staatsanwaltschaft Bochum, όπου και βρήκα τους αριθμούς των δικογραφιών με κωδικό 16JS97-57 για τους 14 εκτελεσθέντες της Μήλου και με το κωδικό 16JS30-57 για την εβραϊκή γενοκτονία της πόλης Λιεπάγια της Λετωνίας. Στην αίτηση που κατέθεσα γραπτός προς την εισαγγελία του Bochum, με σκοπό το δανεισμό και τη μελέτη των δικογραφιών, έλαβα την απάντηση ότι οι προαναφερόμενες δικογραφίες, αν και επίσημα καταχωρημένες, δεν ανεβρέθηκαν στο εισαγγελικό αρχείο. Περαιτέρω έρευνες μου για τυχόν μεταφορά των δικογραφιών στο κεντρικό εισαγγελικό αρχείο του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, στην πόλη Μούντστερ, όπου υπάγεται η πόλη Μπόχουμ, δεν επέδωσαν ούτε αυτές. Μια τρίτη προσπάθεια στα κεντρικά εισαγγελικά αρχεία του Ντούσελντορφ, πρωτεύουσα της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, δεν επέδωσε ούτε αυτή. Επομένως, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει η δικογραφία των 14 εκτελεσθέντων Μηλίων να θεωρηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, ως απολεστήσα. Μία επιπλέον προσπάθεια αναζήτησης των δύο δικογραφιών στο αρχείο του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας στο Βερολίνο δεν απέδωσε ούτε αυτή. Οι δικογραφίες έχουν απολεστεί και σύμφωνα με
δικηγόρους οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανακάλυψη και στην, στο κυνήγι μάλλον εγκληματιών πολέμου, γερμανών εγκληματιών πολέμου, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατά την κυβέρνηση Αντεναούρα. Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία δεν υπήρχε αποναζιστοποίηση της γερμανικής κοινωνίας και ότι πάρα πολλοί Ναζί εξακολούθησαν να βρίσκονται ενσωματωμένοι και σε κύριες θέσεις και μετά τον πόλεμο. Για να τελειώσω, θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στα πολλά ναυάγια που υπήρχαν στον Αδάματα. Μετά τον πόλεμο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1945 και μετά, άρχισε η εκποίηση ναυαγίων από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων και εκποιήθηκαν μέσα στον Αδάματα το Πόπι Σιγάλα, που βλέπουμε εδώ, ένα μικρό πετρελαιοκίνητο, το Φλίσβος, το Μαρία Σταθάτου, το οποίο δεν έχω καταχωρήσει εδώ, γιατί έχει μείνει πλώρη και το θεώρησε ότι... Συγγνώμη. Ένα μικρό τμήμα του ναυαγίου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα εκεί. Το Παγκρατίον και το Σόνα. Αυτά το... έχουν ανελκυθεί τελείως. Έχουν τελείως. Το Άρτεμις Πίτα... υπήρχε ο σκοπός να ανελκυστεί και το Άρτεμις Πίτα. Μάλιστα είχαν αρχίσει οι εργασίες για ανέλκυση του Άρτεμις Πίτα. Πριν συνεχίσω με αυτό, θέλω να αναφέρω ότι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στο κόκκινο τετράγωνο μέσα είναι η προβλήτα που σήμερα έχει μεγαλώσει, φυσικά δεν είναι όπως ήταν τότε, που σήμερα δένουν τα πλοία της γραμμής. Αυτό που φαίνεται μέσα στο κόκκινο τετράγωνο είναι μέταλλα, είναι λαμαρίνες, είναι σκράπ από τη διαδικασία ανέλκυσης των ναυαγίων του Αδάματα και πώληση των μετάλλων στα σκράπ. Αυτό είναι το σκράπ δηλαδή, το οποίο περιμένει να φορτωθεί, ας πούμε, από φορτηγά πλοία για να μεταφερθεί στον Πειραιά. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι του 46-47. Λοιπόν, στη φωνή της Μήλου, το διάστημα αυτό 46-47 αναφέρεται ότι οι ανελκύσεις των πλοίων που γινόντουσαν στο κόλπο του Αδάματα γινόταν με εκρηκτικά. Δηλαδή έβαζαν δυναμίτες και εκρηκτικά στα πλοία, γινόταν ανατίναξη και έφωσαν τα κομμάτια της λαμαρίνες με βίντσια. Κατά τη διαδικασία είχαν εντοπίσει το Άρτεμις Πίτα. Το Άρτεμις Πίτα ήταν στον κατάλογο για να ανελκυστεί. Αλλά διαπίστωσαν ότι αφού έκοψαν τη μηχανή του Άρτεμις Πίτα, διαπίστωσαν ότι το πλοίο ήταν γεμάτο πυρομαχικά και ότι μία τέτοια η τοποθέτηση ενός δυναμίτη θα τίναζε ίσως και το μισό Αδάματα στον αέρα. Οπότε αποφάσισαν να μην το κόψουν, να μην το ανατινάξουν, και σε αυτό οφείλουμε το ότι το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα υπάρχει μέχρι σήμερα. Το ότι μετέφερε πυρομαχικά. Αν και ανέλκυση ναυαγίου με ακριτικά ήταν στο καθημερινό πρόγραμμα, το Άρτεμις Πίτα την γλίτωσε, και για μας ευτυχώς που την γλίτωσε φυσικά, διότι θα προκαλούσε με τα ακριτικά του ανεξέλεκτες καταστροφές στο κόλπο του Αδάματα. Δημήτρη, ακούω. Πρέπει να αναφερθεί κάτι για το πλήρωμα του Πίτα και το οποίο επισημαίνει η κυρία Κρίστη Ιωαννίδου. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτή ήταν η τελευταία διαφάνεια που είχα. Ξαναγυρνάω στο πάνελ πριν πούμε στο ναυάγιο καθ' αυτό. Okay. Θα πρέπει να αναφέρω, κυρία, ότι η Κρίστα είναι γνώστης του αντικειμένου. Είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου. Είναι ιστορικός ερευνήτρια. Και με χαρά να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση έχει. Όχι, επισημαίνει κάτι που και εσύ στο άρθρο σου στον εφοπλιστή πριν 10 χρόνια είχες γράψει για τα πληρώματα ναι. του Πίτα, τα οποία για κάποιους ίσως να είχαν θεωρηθεί συνεργάτες των Ναζί, όμως επρόκειτο για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε γιατί είχαν πραγματικές άμεσες συντηρητικές ανάγκες. Νίκο, ήταν άνθρωποι του Μόχθου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν αυτεργάτες, που ζούσαν από αυτό που θα έβγαζαν, με αυτά τα λίγα χρήματα και με το συσίκιο που έπαιρναν, τάισαν τις οικογένειές τους. Μιλάμε για ανθρώπους του Μόχθου, δεν είναι...
Δεν μπορούσε να μιλήσει για συνεργάτες των Γερμανών. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ένα εργοστάσιο το οποίο έδιναν στον κατακτητή για να βγάλει ή να κατασκευάσει τις βόμβες του ή κάτι άλλο, ας πούμε. Γιατί κάτι αντίστοιχο είχε ελεγχθεί και για αυτούς που κατέδωσαν τους εκτελεστέντες. Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, μία. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι ένα βαθύ τραύμα στην κοινωνία της Μήλου. Αν και δεν είμαι μιλιός, γνωρίζω ότι κάποιοι από αυτούς που συνελήφθησαν μπήκαν μεσολαβητές λόγω οικογενειακών σχέσεων, λόγω υψηλότερης θέσης στην κοινωνία της Μήλου, και κάποιοι από αυτούς που είχαν συλληφθεί ως όμηροι απελευθερώθηκαν. Yeah. Απελευθερώθηκαν. Κάτι από τα σχόλια δεν έχω απάντηση. Είμαι στο πάνελ. Όχι. Όχι. Έχουμε ολοκληρώσει με αυτό το κομμάτι. Με το ιστορικό έχουμε ολοκληρώσει και θα ήθελα να μπω στο κομμάτι των ναυαγίων. Μάλλον πριν πω στο κομμάτι των ναυαγίων, πριν δείξω τις φωτογραφίες που έχω εγώ, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Νίκο τον Καρατζά να μας δείξει μερικές φωτογραφίες από το στήσιμο του project. Ωραία. Με κάποιο σχόλιο βέβαια. Με πάρα πολλά σχόλια, διότι εντάξει, εγώ μιλάω όλη την ώρα και. Ωραία, ωραία. Θα τα πει άλλο. Ωραία. Απλά θα δούμε κάποιες. Είχαμε τοποθετήσει τον κύριο Καρατζά σε αυτό το σημείο να μας. Να παρέμβει, ας πούμε. Ωραία. Θα δούμε κάποιες φωτογραφίες. Γενικά το. Από το project. Έτσι, όχι πιο βυθό, γενικά από τις διαδικασίες πριν της κατάδυσης. Λάζαρος, σε γεμίσματα μάλιστα έχει και ένα σχόλιο. Άρα νιάτα. Εδώ είναι ο Νίκος Βασιλάτος, η Λένα και εγώ πάνω στο σκοτό του Νίκου. Πήγαινε για κατάδυση. Αυτό που λέγαμε για τον. Ο Λάζαρος, συγγνώμη, δήλωσε στο σχόλιο ότι του είχε φύγει ο Κο, έτσι, ο πισινός, να φάγει σώματα. Γιατί ήταν ο πιο νέος, καταλαβαίνεις, οπότε τον φώναμε. Να περιμένει το κομπρεσέρ. Ελπίζω να μην ακούει, να έχει πέσει για ύπνο. Αυτό που είχε αναφέρει ο Δημήτρης για τον. Και εσύ μάλλον στην αρχή, που έλεγε για τους ανέμους. Σε όλες τις φωτογραφίες θα παρατηρήσουμε ότι ενώ δεν είχε κύμα, δεν είχε υψηλό κυματισμό, είχε απίστευτες ρηπές. Υπάρχει ένας θόρυβος από κάποιον. Okay, Νικόλα, συνέχισε. Απλά επισημαίνω ότι υπάρχει ένας θόρυβος που είναι κάπως λίγο έτσι, δεν επιτρέπει να παρακολουθήσουμε με. Ωραία. Άνεση. Λοιπόν, έτσι και φωτογραφίες από τον Μπενίτο, από το καίκι από το οποίο καταδιόμαστε. Είναι ο Θάνος ο Κόπιτσας, ο Γιώργος ο Καμαρινός και ο Δημήτρης. Εδώ είμαι. Α, δεν βγάζεις selfie εδώ, έτσι. Όχι, δεν είναι selfie. Είναι ανεμοδούρι, ανεμόμετρο, το οποίο κοιτάμε τις ρηπές του ανέμου. Όπως βλέπεις Νίκο, η θάλασσα δεν έχει κυματισμό μεγάλο. Αλλά ναι, έχει, γιατί είναι στον κόλπο, ναι. Είναι στον κόλπο μέσα, αλλά έχει δυνατές ρηπές. Ρηπές, βέβαια. Δυνατές ρηπές. Εδώ πάλι ο Γιώργος Καμαρινός. Ο Κόπιτσας, η Αιρετή πιο πίσω και η Έλενα, στον Μπουρπούλ φαίνονται στο βάθος. Εδώ βλέπουμε, φαίνεται καθαρά πως η δύναμη του ρεύματος. Χρησιμοποιούσαμε πάντα σκηνή. Δεν υπήρχε περίπτωση να κρατηθείς και αν φανταστείς ότι αυτός είναι ο Δημήτρης παρεμπιπτόντος, ο καλόν. Είναι πιο όμορφος εδώ, αλλά ναι, είναι ο Δημήτρης. Με εξοπλισμούς, υπλές φιάλες, δύο stage. Γενικά για να κρατηθεί στο ίδιο σημείο ήταν πάρα πολύ δύσκολο με αυτό το κυματισμό, το ρεύμα που. Επιφανειακό ρεύμα που επικρατούσε. Εδώ είναι η φημισμένη σκάλα του Μπενίτο, η οποία αν σκεφτείς κάποιος ότι το καίκι, το οποίο ανάποδη κλίση, εδώ είναι ο Θάνος ο Κόπιτσας, όπου μάλλον φοράει δεκαπεντάρες, τυφλές δεκαπεντάρες.
Το να ανέβει κάποιο πάνω ήταν αρκετά. Ήταν δύσκολο για να. Παίρνει το καίκι, ειδικότητα κατάδυση από τον Μπενίτο. Από τον Μπενίτο, σωστά, σωστά. Εδώ Δημήτρη πρέπει να είναι ο Λαζαρός. Ή εσύ. Θα πρέπει να δω τη φωτογραφία σε λιγάκι, διότι εμένα μου έκανε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα σου πω τώρα σε λίγο. Ίσως θα ήταν καλό στον διάμεσο να πούμε λιγάκι τα αέρια που καταδιόμασταν. Εδώ είναι ο Λάζαρος. Ωραία. Ο Λάζαρος είναι. Ναι. Ο Λάζαρος. Θα πω προς το τέλος. Εδώ αυτή είναι η φωτογραφία, είναι, την έβαλε επίτηδες. Η αρκιά, αν βλέπει καίκι, ζαλίζεται. Να το βλέπει, όχι να είναι πάνω. Άμα. Φανταστείτε τι γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Τι καλυμμένη. Άρα, τι μάγει εκεί. Έχει σουέλ, εννοείται καίκι. Οπότε κρέμεται από τα ρέλια που λέω εγώ. Εδώ ο Νίκος Βασιλάτος μέσα στο νερό πρέπει να είναι η Λένα. Της δίνει, βλέπουμε ένα σκούτερ. Στην ουσία αυτό είναι το σκούτερ που κρατάει ο Νίκος. Και από πάνω είναι η φωτογραφική μηχανή. Ή το βίντεο. Από το... Εδώ διαβάζουν το πάει. Α, εγώ νόμιζα μέγα ανατολικό στο καϊκί. Όχι, όχι μέγα ανατολικό, όχι, Εμπειρίκο, όχι. Γιατί ήταν άρρηκτα συνδεδεγμένο με την οικογένεια Εμπειρίκο, οπότε επηρεαστήκαν τότε, καταλαβαίνω. Έτσι, έτσι. Κάποιες φωτογραφίες αρχείου διαβάζει ο Λάζαρος. Εδώ ο Δημήτρης πάλι είναι από τον Μπενίτο. Οι αρτοί μαζί με τον Λάζαρο ετοιμάζονται για κατάδυση. Αυτή είναι η μηχανή που λέγει ο Γιώργος προηγουμένως. Άμα μπορείτε να τη δείτε κάτω, είναι το Ike Light με τις παλιού τύπου βιντεοκάμερες. Ναι, 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 ναι. Ναι. 18 χρόνια πριν. Ναι. Αλλά η αρετούλα, ρε φίλε, δεν έχει αλλάξει καθόλου, έτσι. Η αρετή είναι εντάξει, αρετή. Δεν έχει αλλάξει καθόλου, ρε παιδάκι μου. Ο σύντροφος που έχει. Εδώ πέρα κάνει αυτό συγκέντρωση. Ναι, ρε εσύ. Αναζωγόνηση. Καϊκή, αρετή και καϊκή δεν συμβαδίζουν. Πάλι το ίδιο είναι απέναντι. Εδώ είναι ένα γόρι που συνέχεια με κυνηγούσε τη διάρκεια της αποστολής και μου κάνει κάτι τέτοιες χειρονομίες. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή στέλνει ο Λάζαρος και ρωτάει, και ρωτάει όταν τον βομβάρδισαν πώς και δεν ανατινάχτηκε με τόσο οπλισμό μέσα. Νομίζω ότι Δημήτρη ανατινάχτηκε, απλά όπως θα δούμε και μετά στις καταδύσεις που κάναμε, χτύπησε στην πρίμνη, σωστά. Ναι, αλλά έχει οπλισμό στην πρίμνη. Έγινε ανατίναξη. Το δεξί κομμάτι της πρίμνης λείπει. Έχει πολύ μεγάλο ρήγμα. Όπα. Εδώ είναι ο Λάζαρος. Νιάτα, νιάτα μεγάλα. Απίστευτα νιάτα. Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου, να πούμε. Το κακό εδώ πέρα είναι ότι ο Λάζαρος παρακολουθεί. Οπότε ευτυχώς δεν ξέρει που μένω. Λοιπόν, εδώ θέλω να αφαιρθώ στο συγκεκριμένο, στο Στέλιο. Αν ήταν ο Στέλιος Ταριανός μαζί μας. Ήταν ο Στέλιος, βεβαιότατα. Από Έγινα. Από Έγινα, ο Στέλιος, ο Στελάρας. Ο Στελάρας. Το βλέπεις. Ναι. Ο άνθρωπος με τρομερή ναυτοσύνη. Πολύ καλή γνώση θάλασσας, του καϊκιού, του συγκεκριμένου καϊκιού, γιατί το πρόσεχε κιόλας. Κατά τα άλλα, ο Δημήτρης εδώ με το γυαλί το χαρακτηρίζω. Ο Λάζαρος και ο Γιώργος Καμαρινός πριν την κατάδυση. Εδώ είναι η μηχανή που λέγαμε πριν. Η αρετή είναι στη φωτογραφία. Τα τούνελ που λέγαμε, τα υποβρύχια τούνελ που είναι κάτω από τον Αδάματα. Έχω βάλει δύο φωτογραφίες έτσι. Πείτε μας κάτι για αυτά. Πείτε μας κάτι για αυτά. Μας πει ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους που πήγε και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα τούνελ. Εντυπωσιακό. Δεν θυμάμαι και πολλά. Θυμάμαι ότι προχωρήσαμε από ένα σημείο και μετά είναι ανατιναγμένα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Από ό,τι θυμάμαι βρήκαμε ένα σωρό από χώματα και κάποια άλλα σημεία πάλι τα έχουν κλείσει με σιδερένιες πόρτες, αλλά εκείνη η μέρα που μπήκαμε μας είχαν αφήσει και μας είχαν ανοίξει τις πόρτες αυτές, οπότε είχαμε πρόσβαση σε όλα τα ελεύθερα τμήματα, ας πούμε, που υπάρχουν, που δεν έχουν καταρρεύσει.
Και αυτό που θυμάμαι και επίσης και το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε, ήταν ότι κάποια στιγμή μέσα σε μια, σχισμή εκεί ανάμεσα στις πέτρες, στην είσοδο των τούνελ, βρήκαμε κάτι εφημερίδες, μια, 3-4 εφημερίδες μαζί, ένα δέμα, ας πούμε, πως έτσι, και τις βγάλαμε έξω. Και ήταν οι ημερομηνίες τους ήταν από την περίοδο της κατοχής. Τι λες? Ναι, αλλά εντάξει, ήταν διαλυμένες, κάποιες σελίδες ήταν και τα υπόλοιπα. Αυτά που είναι, Γιώργο, πες μας λιγάκι, πού είναι ακριβώς αυτά τα τούνελ? Δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά. Αυτά είναι, για να το βοηθήσω και εγώ τον Γιώργο λιγάκι, αυτά είναι στο λόφο του Αδάματα. Εκεί που είναι κτισμένη η χώρα του Αδάματα, είναι ένα λοφάκι. Mm-hmm. Εκεί είναι κτισμένος ο Αδάματος. Όλος ο λόφος από κάτω είναι κούφιος. Είναι γεμάτος τούνελ. Όλο το νησί όμως έχει τούνελ. Τούνελ δηλαδή έχει και στην Κάναβα, εκεί που είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Έχω κάποιες φωτογραφίες από τα τούνελ της Κάναβας, θα τα δείξω μετά. Η χρησιμότητά τους. Καταφύγια. Καταφύγια. Okay, ναι. Okay. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο τούνελ του Αδάματα υπήρχαν και βλήματα από βόμβες μεγάλου βεληνικού. Τις θυμάσαι, Γιώργο? Σκουριασμένες. Θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα, ναι, και κάποια μπουκάλια, κάτι μικροπράγματα, δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι και ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ είχα την εντύπωση μέχρι τώρα ότι αυτό το βαγονέτο που υπήρχε μέσα στα μπάρια του Πίτα, είχα σκεφτεί εγώ με το μυαλό μου ότι μπορεί να προοριζόταν για τα τούνελ αυτά, δηλαδή να μετακινούν κάποια πράγματα μέσα στα τούνελ. Αλλά από τη στιγμή που λες εσύ ότι το πλοίο είχε ήδη αποπλέψει για Σούδα, μάλλον δεν προοριζόταν. Ναι. Φαντάζομαι ότι το θυμόσαστε το βαγονέτο. Ναι, ναι, φυσικά. Είχε αρκετά βαγονέτα και ράγες. Αυτά είναι βαγονέτα, ναι, αυτές και τις ράγες. Φαντάστηκα εγώ ότι μπορεί και να προοριζόντουσαν για τα τούνελ αυτά. Ρεσίστε, τεράστιο έργο αυτό τότε. Τεράστιο. Ναι, τεράστιο έργο αυτό. Τεράστιο. Πόσο γρήγορα εσείς κατασκευαστήκαν όλα αυτά? Τρία χρόνια. Απίστευτο. Πρέπει να διασώζεται και μικρό μέρος από ό,τι θυμάμαι που είχαν πει, ότι το μεγαλύτερο μέρος έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει πια, ας πούμε, δεν είναι προσβάσιμο. Ναι, είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Νίκο, Καρατσά. Πενίτος, καταδύσεις, μάλλον Άρτιμις Πίτα είναι εδώ, γιατί είμαστε από την ανατολική πλευρά του... Ναι. Ο Δημήτρης είναι δεξιά και ο Στέλιος είναι αριστερά. Ο Στέλιος ήταν πραγματικά, θέλω να το τονίσω... Ο Στέλιος είναι ναυτικάρα. Ναι, ναι. Τρομερή συμπαράσταση. Εδώ είναι η Έλενα. Βίντεο. Εδώ αυτή την έβαλε έτσι για... Εδώ είναι ένα οξυγόνο, αυτό που είχαμε για ώρα ανάγκης, Sauerstoff, γερμανικά. Και είναι το kit. Ποιο είναι αυτό, σε ποιον ανήκει αυτό? Αυτό είναι το δικό μου. Το kit, το οξυγόνο, το δικό μου. Απλά τότε το είχα αγοράσει. Ήταν 150 ευρώ και Γερμανία. Θα σε ρωτήσω κάτι, αυτό είναι της ίδιας ηλικίας με το Artemis Pita? Αυτό πρέπει να είναι, Δημήτρη, 68. Και είναι της Dragger, Ναι, εγώ το έχω του 43, ας πούμε, 40. Είναι ψάρος αυτή είναι η δηλαδή που το είδα. Λέω, τι είναι αυτό? Βλέπεις, Δημήτρη. Ναι, είναι Dragger. Είναι Dragger. Είναι πολύ καλό. Εδώ είναι ο Νίκος. Εδώ είναι το σημείο που μας είχε δώσει παραχωρήσει ο Δήμος. Ένας ισοπλοϊκός όμιλος ήταν στην ουσία. Και ήταν οι φιάλες του οξυγόνου και δίπλα ήταν οι φιάλες του ηλίου. Εδώ. Θα πρέπει να πούμε ότι μας είχε παραχωρηθεί από το, από το Δημαρχείο Μήλου, ο Δήμαρχος Μήλου, μας είχε δώσει χώρο στον ναυτικό όμιλο Μήλου, μια μεγάλη αίθουσα, όπου είχαμε βάλει τα βιομηχανικά μπουκάλια με ηλία και οξυγόνα. Εκεί κάναμε τα γεμίσματα και εκεί κάναμε τις συναντήσεις μας. Σωστά. Όπως μας είχε δώσει και χώρο στο λιμάνι για δέσιμο των δύο σκαφών. Σωστό.
Δηλαδή είχαμε άμεση συμπαράσταση. Πάντως και το 2016 και το 2016 και με το λιγμενικό κτλ. Είναι άψογη ναι. Συνεργασία. Ναι. Και αν δεν γνωρίζεις κάτι, είναι και αυτός ο εκπληκτικός ψαράς στη Μήλο, ο Σύφης ο Κουντουράκης. Έχουμε σε φώτο, φαντάζομαι. Ο Κουντουράκης γνωρίζει κάθε πέτρα του βυθού του Αδάμαντα. Ναι. Στο βυθό. Ναι. Οτιδήποτε. Οκ. Okay, προχωράμε. Συνεχίζοντας, εκείνη την εποχή υπήρχε ένα τουρνουά FIFA 2000. Εδώ βλέπουμε τα γελάει, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ είναι η Σοφία αριστερά, ο Καρέλας, ο Γιώργος ο Καμαρινός και ο Νίκος ο Βασιλάτος και η επόμενη φωτογραφία είναι ο τελικός που λέω εγώ, ο Δημήτρης ο Καλόν. Flight jacket, βέβαια. Εδώ ήταν το καφενείο. Airborne, completely. Λοιπόν, εδώ με πιτσιρικάς εγώ, με κάτι σκούτερ εκεί πέρα που παίζαμε, η αρετή. Εδώ μια φωτογραφία της Λένας. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό. Αυτό το Dive Vix, το Dive Vix του Καρατζά. Το πείτε. Ναι, το θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι το Dive Vix, δεν θυμάμαι. Το Artemis πείτε, είναι η Πρίμνη. Ναι, είναι η Πρίμνη. Η Πρίμνη του Artemis πείτε, είναι η φωτογραφία της Λένας. Και αυτός πρέπει να είναι... δεν ξέρω ποιος είναι. Έχω και εγώ φώτο εδώ. Άρτε μη σπίτα πάλι. Με τα κανόνια. Μπορεί να είναι ο Καμαρινός εδώ. Αυτός είναι ο Καμαρινός. Ναι. Και εδώ είναι τα κανόνια στο Άρτε μη σπίτα. Αυτό το κανόνι, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το κανόνι δεν είναι κανόνι του Άρτε μη σπίτα. Ήταν κανόνι του πεζικού είναι αυτό. Το οποίο το μετέφερε. Είναι φορτίο στο Άρτε μη σπίτα. Είχε δύο αντιαεροπορικά, δεν είχε. Ναι, θα τα δούμε σε κάτι φωτογραφίες που έχω μετά. Γιατί το ένα αντιαεροπορικό το βρήκαμε το 2016 στο βυθό δίπλα στο ναυάγιο, αν θυμάσαι. Σωστά, βέβαια. Αυτά ήταν προσαρμοσμένα και λειτουργικά, έτσι δεν ήταν. Ναι, θα τα δεις σε λίγο, Ωραία. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά? Όχι, αυτό δεν μας αφορά, είναι το σύφνος. Όχι. Αυτές ήταν οι φωτογραφίες, έτσι για να δούμε λίγο. Νικόλα, ακουστήκαν πολλά αεροπλάνα σε αυτή την επιχείρηση. Είχαμε κάνει και μια κατάδυση, όχι εγώ, ο Γιώργος ο Καρέλας μαζί με τη Σοφία. Μπορεί να μας πει τώρα την ιστορία αυτή. Στον κόλπο μέσα στον Αλάματα για ένα αεροπλάνο. Η κατάδυση, δεν είχαμε γραμμή. Αυτό πότε έγινε? Εκείνη την εποχή, το 2007. Και ενώ υπήρχε η ένδειξη στο πιθόμετρο... Ο λόγος που ρωτάω είναι ότι συνδέω λιγάκι την έρευνα των τελευταίων χρόνων με το κομμάτι της αεροπορικής αρχαιολογίας, αν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Αλλά νομίζω τότε δεν είχε ξεκινήσει αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η προσπάθεια, σωστά? Όχι. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε αργότερα. Ο Γιώργος είχε μια πληροφορία και θα σας πει ο ίδιος την ιστορία, μην τη λέω, αφού ο Γιώργος έκανε την βουτιά μας με τη Σοφία. Απλά αυτό που θέλω να πω ήταν τα πραγματικά, το επιφανειακό ρεύμα δεν σε άφηνε. Δηλαδή, αν δεν είχες γραμμή κατάδυσης, να πάρεις τη γραμμή και να καταδυθείς πάνω στο ναυάγιο, δεν μπορείς να το βρεις. Είχε αρκετό ρεύμα. Επιφανειακό πάντα. Πριν περάσουμε στον Γιώργο λιγάκι, θα ήθελα λιγάκι, Δημήτρη, να δείξεις και το δικό σου υλικό. Ναι. Και από τις δύο αποστολές, ή αν έχεις κάποιο υλικό... Ναι, έχω υλικό. Εγώ έχω το υλικό μου είναι μεικτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιες φωτογραφίες μέσα από το 2002, μπορεί να είναι κάποιες φωτογραφίες από το 2007, κάποιες φωτογραφίες από το 2016. Είναι ένα μεικτό υλικό. Αλλά αυτό είναι πολύ εύκολο να φανεί, διότι φαίνεται από τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες της αποστολής 2002-2007 είναι σε φιλμ. Βέλβια 50, Fuji Βέλβια 50. Έτσι, και οι φωτογραφίες του 2016 είναι ψηφιακές. Λοιπόν, μπαίνω στο κομμάτι αυτό. Με μία σύντομη περιγραφή. Ναι, don't worry. Είμαι σε λίγο έτοιμος.
Λοιπόν. Μποφόρ. Ναι. Λοιπόν, γιατί μου τα δίνει τώρα έτσι. Δεν πειράζει, θα το δούμε έτσι. Μέσα στις οθόνες μας, Δημήτρη. Πάμε. Πάμε. Μια χαρά λοιπόν, τα βλέπουμε στις οθόνες μας. Ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα που βλέπουμε είναι αυτό που αναφέρθηκα πριν, η Μπομπάρδα, η οποία έχει ένα φάρο επάνω. Εδώ πέρα που είναι το ποντίκι είναι είσοδος στο κόλπο του Αδάματα. Αυτός ήταν ο καιρός που είχαμε στις καταδύσεις μας στο Artemis Πίτα. Πότε? Το 2007. Το 2007 είναι αυτό. 2007. Το 2007. Εδώ είναι ο Καλαμαρόκαβος και εδώ απ' έξω είναι κάπου το Σύφνος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το κόλπο του Αδάματα από την Μπομπάρδα από πάνω, από το φόρο της Μπομπάρδας. Mm-hmm. Και ξεκινάω τώρα με κάποιες φωτογραφίες του ναυαγίου. Αυτή η φωτογραφία δείχνει την τουαλέτα πριν το καμπούνι, από την αριστερή μεριά του καμπουνιού, πριν πει στο καμπούνι. Υπήρχε ένας χώρος όπου υπήρχε μια τουαλέτα για το πλήρωμα εκεί. Είναι η τουαλέτα η οποία έχει παραμείνει μέχρι σήμερα έτσι. Θα πρέπει να αναφέρω ότι, γιατί δεν το έχουμε πει μέχρι στιγμής, ότι το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα βρίσκεται επικαθήμενο όρθιο σε οριζόντιο αμμώδη βυθό. Το λέμε τώρα που παρουσιάζουμε το υπογρύβιο βρύχιο υλικό. Ναι, το λέμε τώρα. Σε μέγιστο βάθος στα 45 μέτρα και σε ελάχιστο βάθος στα 32 μέτρα. Και είναι βυθισμένο σε απόσταση 400 περίπου μέτρων νοτιοδυτικά της Μπομπάρδας. Είναι 32. Είναι 32 το ελάχιστο. Το ελάχιστο είναι 32. Είναι πάνω στην πλώρη πάνω. Όχι, στο επάνω, στο ψηλότερο σημείο της παρακατασκευής. Παιδιά, τι γίνεται εκεί? Ο Καρατζάς. Νίκος. Πάμε, Δημήτρη, προχώρα. Λοιπόν. Δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι οι βουτιές που κάναμε ήταν με ένα μείγμα βυθού τρίμιξ 21-35, 21%, οξυγόνο 35%, ήλιο το υπόλοιπο άζωτο και είχαμε ως αποσυμπίεση ένα νίτροξ 50. Κλασική τεχνική, κλασική τεκ 1 κατάδυση, επίπεδου 1. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι της παρακατασκευής το οποίο έχει καταρρεύσει. Πάλι από την περίοδο του 2007 είναι αυτό. Εδώ είναι μια φωτογραφία του 2016, η οποία δείχνει δεξιά πλευρά της πρίμνης, όπου είναι ευδιάκριτο εδώ πέρα, είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο, έχει καταρρεύσει όλο αυτό το κομμάτι. Το σημείο στο οποίο δέχτηκε την αεροτορπίλη στις 21 Φεβρουαρίου του 1943 το πλοίο. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε τον πρυμναίο ιστό πεσμένο στο βυθό και ένα τμήμα του φουγάρου από το Άρτεμις Πίτα. Αυτή είναι η φωτογραφία του 2002 και δείχνει το κοράκι της πλώρης του Άρτεμις Πίτα. Το κάλυμα από τις μπάντες, δηλαδή το κάλυμα του κήτους, το 2016 αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι έχει φύγει, έχει πέσει. Το 2002 υπήρχε ακόμα, δηλαδή το ναυάγιο αρχίζει και διαλύεται. Και είναι καιρός να τεκμηριωθεί αυτό που έχει μείνει, διότι δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κρατήσει ακόμα. Φτιάχνεται το 1900, κατασκευάστηκε το 1906. Έχουμε 2020, είναι πάνω από ένα. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε την προπέλα του πλοίου, όπου ένα πτερίγιο είναι κομμένο. Δεν γνωρίζω γιατί, μοιάζει να έχει κοπεί από το διάστημα που έγιναν η προσπάθεια ναυαγή αίρεσης. Από τα συνεργεία, ναι. Από τα συνεργεία, ναι. Πάντως, το πιδάλιο έχει μείνει. Εδώ είναι μια φωτογραφία του 2002, όπου φαίνεται το εσωτερικό του φορτίου που κουβαλούσε. Δηλαδή, αν προσέξει κανείς, θα δει καλώδια και θα δει αυτό που ονομάζουν οι Γερμανοί Tellerminen. Tellerminen είναι νάρκες προσωπικού για το πεζικό.
Είναι αυτή, με, μεγάλα φορτία. Αυτή που πήγε να ανοίξει η Σοφία. Από αυτή που πήγε να ανοίξει η Σοφία, μπράβο. Εδώ είναι μια σκαλίστα που κατεβαίνει στο αμπάρι, αυτό είναι το πριμιό αμπάρι. Εδώ βλέπουμε στο βυθό, δίπλα στο ναυάγιο, τη μία βάση ενός από τα αντιεροπορικά Oerlikon. Αυτό είναι το αντιεροπορικό. Και αυτή είναι η βάση. Ο κυλίβαντας δηλαδή του όπλου. Μπορεί και να είναι στο του πριμναίου τμήματος. Νομίζω ότι είναι του πλωραίου, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι και του πριμναίου. Είναι κάπου πεσμένο στο, από τη δεξιά μεριά του πλοίου, από τη δεξιά μεριά του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε κατά την επίθεση ή αν έγινε αργότερα, πραγματοποιήθηκε αργότερα από τα συνεργεία. Πάντως είναι τελείως διακριτό, έτσι. Ναι. Εδώ βλέπουμε από το αρχείο του Καμακάρη, του Τοτού, ένα κάλικα, ο οποίος έχει αναλκυθεί από το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα, που έχει τα χαρακτηριστικά για το Oerlikon, είναι των 20 χιλιοστών, και έχει ως έτος κατασκευής το 1941. Εδώ είναι φωτογραφία του 2002 που δείχνει το καμπούνι, την είσοδο του καμπουνιού. Δηλαδή την είσοδο του προστέγου της πλώρης. Εδώ είναι στο χώρο του μηχανοστασίου. Ένα κομμάτι έχει μείνει από το φουγάρο. Εδώ δεν γνωρίζω μέχρι σήμερα περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα κατασκευαστικό, ένα τετράγωνο πράγμα. Μοιάζει σαν να είναι βάση πυροβόλου που έμπαινε στην πλώρη ή στην πρίμνη και σαν βάση της ομοχυρίας δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να το δει κανείς και από την άλλη μεριά. Είναι δύσκολο φυσικά να το γυρίσει. Είναι ένα τεράστιο πράγμα, πάρα πολύ βαρύ. Βρίσκεται στο βυθό δίπλα στο ναυάγιο. Πιθανώς να είναι να είναι η βάση του πυροβόλου της πλώρης, το οποίο κόπηκε από τα συνεργεία και ρίχθηκε δίπλα στο σκάφος. Αν είναι έτσι, θα έχει και ένα πυροβόλο επάνω. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες πριν, στο Τίσμπε. Στην πλώρη του Τίσμπε υπήρχε ένα πυροβόλο. Εδώ είναι μια φωτογραφία επίσης του 2002, η οποία δείχνει το βοηθητικό πιδάλιο στην πρίμνη του Άρτεμις Πίτα. Και εδώ είναι μια φωτογραφία του 2007, η οποία δείχνει το ίδιο βοηθητικό πιδάλιο με τον Γιώργο Καμαρινό και είναι οι αρχές του ντυρ. Από ό,τι φαίνεται δεν βάζαμε, τότε δεν έμπαινε το mod στη σωστή θέση. Το MOD. Εντάξει. Βρισκόσασταν στο σωστό δρόμο. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι 16. Εδώ είναι 16. Δικάβαλε το σκούτερ. Μπράβο. Εδώ είναι ο Αντώνης ο Κρέντς με διακίνητα τα μπουκάλια. Γεια σου Κρέντς. Και ο Νίκος ο Βαρδάκας από πίσω. Σκουτάρουν δίπλα στο πριμιό Άλμπορο και στο φουγάρο του πλοίου. Εδώ είναι το Άρτεμις Πίτα κοιταγμένο από μπροστά. Από τον πάτο δηλαδή, από το βυθό τελείως κάτω, κοιταγμένο προς τα πάνω. Εδώ, είναι το κοράκι, εδώ φαίνεται το κοράκι πάνω και εδώ είναι η πλώρη του, η γραμμή της πλώρης μέχρι πάνω. Πανέμορφα έχει καθίσει. Ναι, έχει καθίσει όρθιο, πανέμορφα. Στα αριστερά ο Νίκος ο Βαρδάκας και στα δεξιά ο Αντώνης ο Κρέντς. Μπροστά στο πυροβόλο που αναφέρθηκε πριν, αυτό είναι ένα πυροβόλο του πεζικού, το οποίο μεταφερόταν στην Κρήτη. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά στο Μεσοκάραβο, στη δεξιά πλευρά του ναυαγίου. Επάνω στο κατάστρωμα ακριβώς. Εδώ είναι το πλωριό του Αμπάρι. Νίκο, εδώ θα ήθελα να μας πεις εσύ, διότι βλέπω μια σειρά από λαμπόγιαλα, από ό,τι βλέπεις εσύ. Λαμπόγιαλα, είναι η σκηνή. Συγγνώμη, είναι... και πίσω από τα λαμπόγιαλα βλέπω τις τέλαρμινες, νάρκες. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά μετά από αυτή τη βουτιά, όταν βγήκαμε έξω, εγώ είχα πάθει σοκ προσωπικά. Διότι μπήκαμε στο αμπάρι,
πολύ επιδέξια, ας πούμε, γιατί έχει πάρα πολύ σκόνη, ψηλή σκόνη εκεί πέρα, σηκώνεται ζύζημα πολύ εύκολα. Και ενώ κοιτούσα όλα αυτά τα λαμπόγελα, τα οποία ήταν από λάμπες πετρελαίου, φαντάζομαι για τα camps που είχαν, σωστά. Ναι. Πάρα πολλά. Και ενώ πήγαινα, είχα φτάσει τέλος πάνω σε ένα μπουλμέ και κάνω ένα έτσι χελικόπτερ και γυρίζω και το θυμάμαι σαν τώρα και ορθώνεται μπροστά μου ένας τείχος από κασέλες, από πυρομαχικά. Ναι. Μια ντάνα ολόκληρη. Μαζί, νομίζω είμαστε μαζί. Μαζί, σωστά. Είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή τέτοιο κάργο, απίστευτο. Το οποίο εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα εκεί, έτσι. Ναι. Καταρχάς φαίνεται πολύ άνετα πολλά πράγματα εδώ. Πόσο μάλλον όταν είσαι. Νομίζω εδώ Δημήτρη γύρω στα 40 κάτι, πόσα είναι μέσα. Ναι, είναι γύρω στα 41-42 μέτρα. Ναι. Έπαθα, θυμάμαι ότι, δεν ξέρω, φώναζα μέσα από το ρυθμιστή. Εγώ αυτά τα είχα, νόμιζα ότι ήταν κονσέρβες βασικά, όταν τα χάλη πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν τόσο, χιλιάδες. Απίστευτο μουσείο, δηλαδή. Εδώ πέρα, εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι αυτό εδώ πέρα στο κήτος αριθμός 1, είναι μια γεννήτρια του γερμανικού στρατού, η οποία αναφέρεται στη λίστα του φορτίου. Όλα αυτά όλο το φορτίο αυτό είπαμε πήγαινε Κρήτη. Κρήτη, στη Σούδα. Σούδα. Και βέβαια χιλιάδες σφαίρες και για 20 χιλιοστά αντιεροπορικά, άλλα βλήματα. Πυρομαχικά γεμάτο, όλο το πλοίο μέχρι πάνω. Απίστευτο υποβρύχιο μουσείο. Δεν είναι κανονικά. Αυτό είναι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή δουλειά σε αυτό το ναυάγιο. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο είναι 45 μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει να πάμε με πλέγμα, να γίνει ένα σχεδιαστή, να καταχωριστεί στο πλέγμα μέσα τι υπάρχει πού, να φωτογραφηθεί ακριβώς, με φωτογραμμετρικό τρόπο τα διάφορα αυτά αντικείμενα που υπάρχουν εκεί, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποια πυρομαχικά είναι πού, ούτως ώστε να γίνει μια απόλυτη τεκμηρίωση. Αυτή η τεκμηρίωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει για ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται σε 45 μέτρα βάθος, γεμάτο πυρομαχικά. Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό η χοντρή περιγραφή. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία. Αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ που δείχνει το Artemis Πίτα από μπροστά από την πλώρη του. Εν τω μεταξύ είναι ένα ναυάγιο και λόγω του βάθους που μπορείς να κάνεις εντός εισαγωγικών άπειρους χρόνους. Ναι. Με ένα μέσο βάθος δηλαδή τα 40 μέτρα. Είχαμε δει τη φωτογραφία της εισόδου του Καμπουνιού πριν, σωστά, η οποία από τα πλάγια ήταν κλειστή. Ήταν φωτογραφία του 2002. Εδώ το βλέπουμε το 2016 που βλέπουμε ότι έχει καταρρεύσει, έχουν λιώσει. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε βέβαια, πώς θα το βρούμε μελλοντικά. Έτσι, γιατί ναι, σωστά, μα γι' αυτό είναι επήγε αυτή η κατάσταση. Επήγε. Εδώ είναι η είσοδος, εδώ από κάτω είναι η είσοδος στο καμπούνι μέσα. Ναι. Δημητρή, ναι. Είναι ευκαιρία, τώρα μια που είμαστε εδώ, να κανονίσουμε πώς θα ξαναπάμε. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο. Σήμερα η εκπομπή θα χτυπήσει τετράωρο δηλαδή. Δεν είναι... Θα δούμε. Εδώ πέρα ο Νίκος Βαρδάκας στα αριστερά, ο Αντώνης Οκρένης στα δεξιά, επάνω από το καμπούνι και φαίνεται η είσοδος του καμπουνιού όπου έχουν καταρρεύσει τα τυχώματα από το πλάι. Α, έχω και εγώ κάποιες φωτογραφίες του 2007. Τις έχει τραβήσει ο Βίρον Οριγινός. Άρε φίλε, ντουι να πούμε. TLS. Το παλιό το μοντέλο. Πότε είναι αυτή? 2007. Ήταν εκεί ο Οριγινός. Ναι, σωστά. Ήταν ο Βίρονας. Είχε έρθει ο Οριγινός με τη γυναίκα του. Ναι. Εδώ προετοιμασία στον τόκο, εκεί που είχαμε δέσει. Για τις φωτώσεις. Ο Λάζαρος,
Α, η Αρετούλα πρέπει να είναι αυτή. Η Αρετή είναι αυτή. Ο Καμαρινός ο Καμαρινός και ο Κόπιτσας. Ο Θάνος. 22/9/2007. Ναι. Και το καμάρι μου φυσικά ο Μπενίτος, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Μπενίτος, βέβαια, ναι. Εσύ τον είχες πολύ περιποιημένο τότε. Τότε ήταν, ναι, ναι. Θα ξαναγίνει πάλι, μην νομίζεις, Νίκο. Θα ξαναγίνει. Θα έρθει και αυτή η εποχή. Ωραία, αρχαιολογία. Εδώ πέρα η προετοιμασία. Ο Λάζαρος με την Αρετή. Αλλά Χέλσιον από τότε, έτσι. Πάντα. Χέλσιον από τότε. Και τα DS4 παίζουνε, τα βλέπεις. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Α, και εδώ έχω μια ακόμα φωτογραφία από τη μεταφορική. Είχα πάει, ο πρώτος που έφτασε στη Μήλο ήμουνα εγώ και είχα περίμενα να μας μεταφέρει η μεταφορική Μήλου να μας φέρει τα αέρια από Αθήνα. Ήταν τα αέρια τα είχαμε αγοράσει από το Ρουσάκι, οξυγόνα και ήλια. Και έτυχε αυτός που μας τα έφερε τα αέρια να είναι συγγενής ενός από τους εκτελεστέντες. Τι λες. Ναι. Εδώ τελείωσα. Δημήτρη, πριν περάσω στον Γιώργο, γιατί θέλω να μάθω για το αεροσκάφος και θέλω να μάθω λιγάκι, γιατί υπάρχουν κάποια σχόλια για τις κατακόμβες εκεί, τα τούνελ. Συγγνώμη, έχω και κάποιες φωτογραφίες από τα τούνελ. Δεν ξέρω αν είναι επιθυμητό να τα δείξω. Όχι τώρα, μισό λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό. Γιώργο. Θα αναφερθείς λιγάκι στη βουτιά που έκανες με τη Σοφία. Ναι, με. Αν και δεν μπορώ να θυμηθώ πολλές λεπτομέρειες. Όσα θυμάσαι. Δεν είχα εγώ την πληροφορία για το αεροπλάνο. Όταν είχα έρθει εγώ, επειδή εγώ με τη Σοφία είμαστε μπαλαντέρα εκεί, κάναμε τις βουτιές μόνο στο πίτα, δεν είχαμε πάει στα άλλα ναυάγια, είμαστε και λιγότερες μέρες και οι υπόλοιποι ήταν χρεωμένοι από τις βουτιές. Την ώρα που πήγαμε εμείς, μας πήγε κάποιος με ένα καΐκι ντόπιος εκεί και μας είπε ότι πρέπει να έχει πέσει ένα αεροπλάνο και μάλιστα μας πήγε σε ένα σημείο που το βυθόμετρο που είχε... Ο Σύφης ο Κουντουράκης ήταν αυτός. Ναι. Είχε ένα βυθόμετρο που ήταν για την εποχή του πολύ εξελιγμένο, που ήταν κάτι σαν side scan βυθόμετρο, δηλαδή μια καλύτερη απεικόνιση του βυθού και φάνηκε... στο βυθό μια φιγούρα εκεί που μας πήγε, ότι μια φιγούρα αεροπλάνου. Βέβαια, να πω ότι δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα που πέσανε τα δύο Marauder. Νομίζω ή τέσσερα ή πέντε Marauder έχουν πέσει στη Μιλωτίδη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τα έχει και ο Νίκος ο Καρατζάς στο site του Underwater Affiliation. Τα αναφέρει όλα. Απλώς κάποια από αυτά σίγουρα δεν αναφέρεται ακριβώς που έχουν πέσει, οπότε ελπίζαμε μήπως βρούμε κανένα αεροπλάνο, μιας και υπήρχε αυτή η πληροφορία για ότι υπάρχει ένα αεροπλάνο. Τώρα στο σημείο που πέσαμε, αν δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε σταθερό σημείο, δηλαδή ή βουτήξαμε, ήταν γύρω στα 35 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Και... Εννοείς χωρίς γραμμή. Ναι, και μπορεί να πέσαμε έτσι του γκρου κάτω, ας πούμε. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Βασικά ήταν και θέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τι θέλαμε, γιατί δεν είχαμε δικό μας σκάφος εκείνη η μέρα. Είχαμε το καΐκι του. Πώς το είπες, Δημήτρη, του κυρίου. Του Σύφη, του Κουντουράκη. Ναι, ναι, του κυρίου Σύφη. Εντάξει, εγώ άμα το οργάνωνα εγώ, σίγουρα θα κατέβαινα με ένα μύτο και με ένα σταθερό σημείο, ας πούμε, να δω. Αλλά παρόλα αυτά, είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι δεν υπήρχε τίποτα από κάτω στο σημείο εκείνο. Γιατί δεν ψάξαμε μόνο το σημείο ακριβώς κάτω το καΐκι, ψάξαμε με πολύ μεγάλη έκταση. Και ήταν και η πρώτη μας βουτιά και είχαμε και όρεξη έτσι να πάμε να δούμε πράγματα. Και αφιερώσαμε πολλή ώρα κάτω εκεί να ψάχνουμε. Προφανώς κάποιο θόρυβος ήταν στο βυθόμετρο. Γιατί θυμάμαι μετά που ξαναπεράσαμε και δεν ξαναέριξε κάτι. Γιατί ανεβαίνοντας απάνω, λέω, δεν είναι δυνατόν. Για να περάσουμε πάλι. Και όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη παρουσίαση με το Σαββουά Μαρκέτη, πολλές φορές
Είναι και πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν κάνει μεγάλο σήκωμα. Μπορεί να, έχει, να είναι σε κομμάτια. Έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάτι βέβαια εκεί πέρα, έτσι. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στον Αδάματα. Ο Αδάματας, επειδή έχει αματικά νερά, βγάζει φυσαλίδες ο βυθός του Αδάματα. Οπότε... Αυτές οι φυσαλίδες τις πιάνει το βυθόμετρο. Να. Το αφήσαμε μετά, δεν το ξαναπροσπαθήσαμε, ας πούμε, να το... Ήταν αυτή η βουτιά που κάναμε και μετά δεν ξέρω αν τα παιδιά... αν κάποιος έκανε προσπάθεια να ξαναδεί εκεί πέρα αν υπάρχει κάτι, αλλά... Υπάρχει μια άλλη καταχώρηση ακόμα, Γιώργο, ότι στα Μαύρα Γκρεμνά έχει πέσει από τα γερμανικά ημερολόγια το έχω αυτό και από τις αφηγήσεις των ντόπιων, ειδικά του στρατηγού Γιάννη Χαλκουτσάκη, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Η Μήλος στη Γερμανική Κατοχή». Αναφέρει ότι το 1944 έπεσε κοντά στα Μαύρα Γκρεμνά και ένα μοσκίτο αεροσκάφος. Υπάρχει μια πτώση μοσκίτο. Μπορώ να το βρω, επειδή ναι. Και εσύ και ο Καραζάς ασχολείστε με που τα... το λέγαμε, ναι. Σκαφών, ναι. Μπορώ να βρω την ημερομηνία. Αλλά δεν είμαστε στα Μαύρα Γκρεμνά εμείς εκεί πέρα. Είμαστε στο, θυμάμαι, είμαστε στο τέλος του κόλπου. Αυτό το λέω συμπληρωματικά. Δεν το λέω σε σχέση με αυτό. Ναι. Εκεί που είχε πέσει ανατολικά το Μαράουντερ, λες τώρα. Όχι, μιλάω για ένα άλλο αεροσκάφος, άλλο τύπου. Στο Γιώργο απευθύνομαι. Εκεί είχατε πέσει. Εκεί που είχαμε πέσει, στη μέσα μεριά του κόλπου, δηλαδή εκεί που τερματίζει, δηλαδή που τελειώνει ο κόλπος. Ναι. Σε ένα βάθος γύρω στα 30-35 μέτρα. Φαντάζομαι τόσο θα είναι εκεί. Επειδή τίνει να είναι προς τα ανατολικά, νότιο, μάλλον νότιο δυτικά. Ναι. Από το chat πολύ γρήγορα διαβάζω ο Μίλτος ο Μεσσινέζος που παρέμβει πριν με κάποιες πληροφορίες. Λέει προφανώς δεν πήγα να σας την πω, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Σίγουρα, φυσικά. Την παρουσίαση, εννοείται Μίλτο. Ναι, μπορεί να υπάρχει και ένα τρίτο αεροπλάνο, παιδιά. Δεν το έχω ψάξει, ούτε έχω γνώσεις για τα αεροπλάνα. Οι γνώσεις που έχω είναι για δύο αεροπλάνα. Και κάτι ακόμη, όσον αφορά, Γιώργο, τα τούνελ που πήγες, οι κατακόμβες εκεί. Πέδες στο νησί, λέει, είναι γεμάτο μεταλλεία. Υπάρχουν κατακόμβες χριστιανικές και φυσικά, λέει, τα τούνελ που είναι για καταφύγιο και χρησιμοποιούνται ακόμα. Το έδαφος είναι πολύ μαλακό, γι' αυτό και έφτιαξαν τέτοια έργα. Και μία ερώτηση από τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Θυμόσαστε αν η θέση του ναυαγίου είναι ασφαλής ως προς τη ρότα των πλοίων που μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι? Να πω λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά, πάνω. Είναι σε απόσταση. Δεν είναι πάνω στη ρότα των πλοίων. Όχι. Δεν είναι πάνω στη ρότα των πλοίων. Και μάλιστα αυτή ήταν και η... Όταν ήμασταν το 2016 εκεί, αν θυμάσαι Νίκο, είχαμε και μία συζήτηση με τον Λιμενάρχη για το θέμα των καταδύσεων για τη ρότα των πλοίων. Και μάλιστα είχαμε δει στο χάρτη επάνω που ακριβώς βρισκόταν η ρότα των πλοίων. Είναι 400 μέτρα απόσταση από την Μπομπάρδα. Τα πλοία περνάνε ακριβώς κάτω από την Μπομπάρδα. Δηλαδή είναι γύρω στα 200 μέτρα νοτιοδυτικά από τη ρότα των πλοίων. Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι, γιατί προφανέστα δεν είχα πάει και αρκετές φορές. Αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει με το Λιμεναρχείο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τέλος πάντων άδεια τότε που είχαμε πάει για να πάμε. Αυτά από το chat. Αυτά από το chat. Ναι. Έχει σημασία να δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες που έχεις, Δημήτρη, εσύ από τις κατακόμβες. Θα τις περάσω μία γρήγορα. Δεν είναι κατακόμβες αυτά. Αυτά είναι χειροματικά έργα. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Μήλος, για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μήλος και για τον Πρώτο Παγκοσμίο Πολέμο, η Μήλος αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στο Αιγαίο. Και θέλω να δείξω 2-3 πράγματα για να δει κανείς πώς υπάρχουν όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία ενσωματωμένα στη Μήλο. Μισό λεπτάκι. Είναι λίγες φωτογραφίες και θα τελειώσω γρήγορα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι... Δεν σ' ακούμε, Δημήτρη.
Δημήτρη, μ' ακούς? Γιώργο, Νίκο, ακούτε Δημήτρη εσείς? Νίκος, έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Ναι, Νίκο, εγώ σ' ακούω. Εγώ σ' ακούω. Ακούτε Δημήτρη? Δεν ακούω Δημήτρη. Ούτε εμείς τα ακούμε. Και η διαφάνεια έχει κολλήσει. Okay, μάλλον κάτι συμβαίνει με τη σύνδεση του Δημήτρη. Να περάσω, αν είναι λιγάκι με... Μάλλον έχει απαντηθεί αυτή η ερώτηση που ήθελα προς εσένα, Νίκο, σχετικά με τα αεροπλάνα που μόλις συζητήσαμε για τον κόλπο, σχετικά με ένα Marauder επίσης στον Τζόρτζι. Οπότε αυτά έχουν απαντηθεί στην πορεία της παρουσίασης. Έχει κάνει, Νίκο, εδώ θέλω να προσθέσω, έχει κάνει ο Μανώλης ο Παρδάνης μια πολύ ωραία δουλειά, ναι, με ναι, τις καταγραφές των αεροπλάνων. Υπάρχουν στο Σαββιές, στον Αρχαιολότσι, υπάρχουν οι καταγραφές που έχουν, ποια αεροπλάνα έχουν πέσει. Όπως στη Μήλο, έτσι παρεμπιπτόντως, έχουμε και δύο Baltimore, που ήταν περίπου στα τα Marauder. Πάλι έχουν χαθεί εκεί πέρα. Θέλετε να... Δεν ξέρω τι, που είναι ο Δημήτρης, τι κάνει. Κάτσε ο Δημήτρης. Μισό λεπτό, μόλις είδε. Ακούει κανείς. Τώρα σας ακούμε, ναι. Έφυ... Ξακολουθείτε να με ακούτε, εντάξει. Ναι, κανονικά. Ωραία, λοιπόν, τότε συνεχίζω από εκεί που βρισκόμουν, από εκεί που είχα μείνει. Είχα μείνει εδώ. Που... Έχετε εικόνα? Ναι. Λοιπόν, είναι... Πάλι από τις κατασκευές στην Κάναβα, οχυρωματικές θέσεις. Καταπληκτικό. Εδώ είναι έξω από αυτό το χώρο, όπου βλέπεις κανείς τις ξερολιθιές που έχουν στα... τις ξερολιθιές που υπάρχουν παντού, σαν κατασκευαστικό μάλλον, ναι, σαν υλικό, έχουν βάλει οβίδες. Που έχουν εξεμείνει από τον οπλισμό. Εξακολουθείτε να έχετε εικόνα? Ναι. Εδώ είναι στο Τράχυλα, η πυροβολαρχία του Τράχυλα, όπου φαίνονται οι βίδες από τις βάσεις των πυροβόλων. Εδώ στο βάθος η Αντίμηλος και το Αιγαίο μπροστά. Από εδώ είχαν, από εδώ είχαν βάλει στα βρετανικά αεροσκάφη, σωστά? Ναι. Εδώ είναι χωρία ενδιέτησης στο Τράχυλα. Εδώ είναι στο κάτω μέρος, εκεί που ήταν τα πυρομαχικά. Εκεί που ήταν τα μεγάλα πυροβόλα του Τράχυλα. Mm-hmm. Έχουν εξεμείνει από τότε συρματοπλέγματα, γερμανικά, υλικό, κομμάτια από βίθες. Αυτές οι φωτογραφίες πότε τραβηχτήκαν, Το 2007. Εδώ αυτά τα παραθυράκια, από αυτά τα παραθυράκια έδιναν από το κάτω χώρο, έδιναν τις οβίδες για να τις βάλουν στα πυροβόλα. Από εδώ πρώτα ήταν οι οβίδες. Φαίνονται οι χώροι όπου έχουν μείνει βίδες ακόμα, μεγάλα πυροβόλα. Φαίνεται από τις βάσεις. Ναι, με χώρους ενδιέτησης. Τα πάντα είναι εκεί ακόμα, δηλαδή... Είναι φοβερός τόπος, ας πούμε, για κάποιον που ενδιαφέρεται για την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά. Εδώ είπαμε που είχε κολλήσει. Τι ήταν αυτό? Ήταν το ραντάρ. Okay. Νίκο, σε αυτό που έλεγες πριν σχετικά με τη δουλειά του Μανώλη Μπαρδάνη με κάποια στα αεροσκάφη, για τα αεροσκάφη που μιλάγαμε. Συγγνώμη, μπήκε ο Δημήτρης στη σύνδεση. Ναι. Έχει κάνει μια... θα σας... μισό λεπτάκι να κάνω share screen. Δεν ξέρω άμα βλέπετε. Ναι. Ναι, το βλέπω. Αυτή είναι η δουλειά του Μανώλη του Μπαρδάνη. Ας πούμε, 21 Δευτέρου 1943. Missing from a tango ship in Milos, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Nine Marauders in three formation. Ακριβώς έτσι όπως... Το ανέφερε ο Δημήτρης. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Λοιπόν, αυτό είναι μια αφορά
Μόνο τα απώλειες Μάρτιν V26 Marauder στην Ελλάδα από το 1943 μέχρι το 1945. Α, okay. Είναι, απλά είναι έτσι, οικαστικά έχει γίνει από το Μανώλη, σωστά, δεν είναι κάτι σωστά. Επίσημο έγγραφο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Okay, αυτή είναι, okay, μια, okay. Είναι μια δουλειά του Μανώλη. Να το διευκρινίσεις, πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Είναι πολύ ωραία δουλειά, έτσι με τα ακρονίμια και συντομογραφίες και έχει κάνει, ας πούμε, για τα Marauder. Υπάρχουν απώλειες για αυτό είναι το... Αυτό το, το Revenge, το ναι. Dominion, ναι. Revenge είναι αυτό. Όπου έχει, ο Μανώλης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Απώλειες Hurricane, Spitfire, Wellington, Liberator. Έχει κάνει πάρα φοβερή δουλειά ο Μανώλης. Έτσι κι αλλιώς έκανε πάντα φοβερή δουλειά αυτό το παιδί. Ναι. Αυτό είναι στο site. Είναι ελεύθερο. Καθένας μπορεί να μπει και να κατεβάσει τη λίστα με τα αεροσκάφη όσα από αναφορές είναι όλα αυτά. Όπως τώρα ο Γιώργος ετοιμάζει, ο Καρέλας ετοιμάζει μια για τα Ιταλικά. Είναι σχεδόν, ναι, έτοιμη. Που είναι, γενικά τα Ιταλικά αεροπλάνα δεν έχουμε πολλές πληροφορίες λόγω αρχείων πιο πολύ. Ναι. Να ξαπλάει σαν αναφορά. Okay. Νομίζω είπαμε πολλά, παρουσιάσαμε πολλά. Δημήτρη Γκαλόν, είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι θα κάναμε μια αναφορά στο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε, δηλαδή, ναι, θες, στη Βουλή. Στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού, και εμείς ουσιαστικά συγκεκριμένα να μιλήσουμε για το άρθρο 7 που αφορά στα ναυάγια. Θέλεις να πάρουμε την κουβέντα από εκεί που την είχαμε αφήσει? Ναι, να την πάρουμε από εκεί που την είχαμε αφήσει, διότι μας αφορά για όλους. Να αρχίσουμε δηλαδή με αυτό. Ναι, ναι. Πριν μπούμε εκεί, πριν πάμε εκεί, θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Θεωρώ το... Θα αναφέρω και εγώ κάτι γι' αυτό. Ναι, ναι. Θεωρώ το Artemis Pita πολύ σημαντικό ναυάγιο. Επίσης, λόγω του βάθους, του μικρού βάθους που βρίσκεται... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για... να κάνει ένα σχολείο εισαγωγής στην έρευνα πεδίου και στην έρευνα αρχείων, σε συνδυασμό αυτά τα δύο. Πώς μετράει κανείς ένα ναυάγιο, πώς βρίσκει κανείς ποιο είναι αυτό το ναυάγιο, πώς ψάχνει κανείς τα αρχεία. Και έρευνα πεδίου δηλαδή. Ναι, και έρευνα πεδίου και έρευνα αρχείων και τα δύο. Και μάλιστα μου έχεις κάνει εσύ μια πρόταση, αν θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Να στήσει ένα τέτοιο σχολείο, να κάνει ένα τέτοιο σχολείο το Scuba Life. Μου είχες κάνει αυτή την πρόταση, την οποία είχα δεχτεί και μέσω αυτής της πρότασης είχα κάνει μια αίτηση στην φορεία εναλλήλων αρχαιοτήτων, ούτως ώστε φέτος, το Σεπτέμβρη, να κάνουμε μία εβδομάδα το πρώτο σχολείο εισαγωγής στην ναυαγιοκατάδυση, με πώς κάνει κανείς έρευνα πεδίου, πώς είναι μια αποστολή, πώς προετοιμάζει, τι χαρακτηριστικά και τι εργαλεία χρειάζεται για να μετρήσει, πώς ψάχνει κανείς τα αρχεία, ποια είναι τα αρχεία του ίντερνετ που μπορεί να ψάξει κανείς, πώς μπορεί να παραγγείλει κανείς μικροφίλμ της ΝΑΡΑ για να ψάξει μέσα εκεί για ναυάγια κλπ. Τώρα όμως με την καινούργια κατάσταση του νόμου, δηλαδή με το ψήφισμα, το χτεσινό ψήφισμα, δεν χρειάζεται πλέον αίτηση στην εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων για να καταδυθεί κανείς στα ναυάγια, διότι σύμφωνα με το νέο νόμο μπορεί κανείς να καταδυθεί στα ιστορικά ναυάγια, τα νεότερα ιστορικά ναυάγια, πλοία και αεροσκάφη που έχουν βυθιστεί πριν από 50 χρόνια, μόνο με τη συνοδεία παρόχου καταδύσεων. Έτσι. Ναι, αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 του... Ακριβώς. Ακριβώς. Ότι για να καταδυθούμε πλέον στο ναυάγιο του Πουρτικαλά,
Στο οποιαδήποτε ιστορικά ναυάγια, μοντέρνα ναυάγια υπάρχουν, δεν χρειαζόμαστε άδεια της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων, αλλά πηγαίνουμε σε έναν πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο Νίκος ο Καρατζάς, όπως είναι πάρα πολλοί άλλοι, και ζητάμε να μας πάει σε ένα από αυτά τα ναυάγια. Όπου εκείνος έρχεται σαν συνοδός στα ναυάγια αυτά. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν έχει διευθετηθεί στον νόμο, σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη. Και το θέμα αυτό είναι, ο συνοδός είναι συνοδός εκτός νερού, είναι συνοδός και εντός νερού. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πω σε ένα ναυάγιο, ας πάρω τον Μπάλκαν, ας πούμε, που βρίσκεται στη Λίμνο, το οποίο βρίσκεται στα 104 μέτρα βάθος και το μέσο βάθος είναι 92 μέτρα. Mm-hmm. Πόσοι συνοδοί υπάρχουν στην Ελλάδα που θα μπορέσουν να με ακολουθήσουν, να με πάνε εκεί, ας πούμε? Δημήτρη, μ' ακούς? Το ακούω, ναι, φυσικά. Ο νόμος λέει συνοδεία ή οργάνωση από πάροχο. Okay. Οπότε εγώ με που είμαι πάροχος, οργανώνω την κατάδυση, τα διαδικαστικά και βουτάς εσύ. Γιατί okay. Εγώ ενδεχομένως να μην έχω τις δυνατότητες να κατέβω στα 100 μέτρα. Ωραία. Αποκλειστικά και μόνον οι καθοδηγούμενοι ή οργανωμένοι από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ελεύθερη αυτόνομη κατάδυση ή περιήγηση κτλ. Με εμάς και για να πνευστήρα τους. Λέει συνοδευόμενοι ή οργανωμένοι. Οργανωμένοι. Ωραία. Αυτό δηλαδή, που λες εσύ είναι οργανωμένοι. Ωραία. Οπότε ο πάροχος βρίσκεται στην επιφάνεια. Σωστά. Και από τη στιγμή που είναι ο πάροχος εκεί, τελείωσε το θέμα. Ωραία. Βέβαια δεν είναι έτσι απλά, γιατί ο πάροχος καλείται να εξετάσει και να διάφορα ζητήματα, έτσι, και το επίπεδο των συμμετεχόντων και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ναι, ο πάροχος καλύπτεται από τη στιγμή που... Ναι, δεν σημαίνει ότι σε κάνω escort, δηλαδή στο βυθό. Ναι. Ο πάροχος φυσικά καλύπτεται από τη στιγμή που εσύ θα δώσεις στο καρτελάκι σου ότι είσαι επιστοποιημένος δίτης για αυτά τα βάθη. Και έχεις καταδυτική ασφάλεια. Απαντάτε από αυτό και δεν χωράει περαιτέρω επεξηγήσεις, δηλαδή. Σε αυτό που περιγράφει για την καθοδηγούμενη, οργανωμένη από παρόχους κτλ. Τώρα, θέλω να πω κάτι σε αυτό που λες. Πέραν το ότι αυτός ο νόμος πλέον έχει εξασφαλίσει, τέλος πάντων, την πρόσβαση σε αυτό το ναυάγιο, έστω και μέσω από παροχής. Σχετικά με αυτό που είπες και είχα προτείνει, η αλήθεια είναι ότι τέτοιο πλήρες, να το ονομάσουμε σχολείο, να το ονομάσουμε πρόγραμμα. Είναι σχολείο, πρόκειται για σχολείο, πρόκειται για ένα εβδομαδιάτικο σχολείο, ένα οποίο πρόγραμμα η οποία πραγματικά έχει, γιατί έχω δει και έχουμε, όπως ξέρεις, μιλήσει και έχει συνταχθεί και ένα draft αυτού του σχολείου, ναι, το οποίο ολοκληρώνεται, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο προσωπικά. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που το πρώτο αυτό σχολείο θα γίνει στα γερμανικά, θα γίνει στη γερμανική γλώσσα. Δηλαδή το πρώτο σχολείο που θα γίνει, θα καλεστούν γερμανιδίτες οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον. Και μάλιστα εδώ και χρόνια υπάρχουν κάποιοι δίτες οι οποίοι με ρωτούν αν θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο εισαγωγικό σχολείο όσον αφορά την κατάδυση σε νεότερα ναυάγια, ειδικά ναυάγια του πολέμου. Συγγνώμη, Δημήτρη, λες, εννοείς να κάνεις ένα σχολείο αποτύπωση και τεκμηρίωση. Ακριβώς. Αποτύπωση και τεκμηρίωση ενός ναυαγίου, δηλαδή διαδικασίες. Όλη η διαδικασία που περνάει κανείς από την έρευνα πεδίου, δηλαδή από πλέγμα, ας πούμε, για να καταπληρώσει, για να περάσει σε σχέδιο τι υπάρχει εκεί, από φωτογραμμετρία, από μετρήσεις, από μοντάζ φωτογραφιών για να βγει ένα ολόκληρο πλέγμα, ας πούμε, φωτογραφιών που να δείχνει όλο το ναυάγιο, μέχρι την έρευνα στο αρχείο, το πώς γίνεται η έρευνα στο αρχείο, πώς ψάχνει κανείς για να βρει περί τίνος πρόκειται. Με λίγα λόγια, μιλάμε για το DNA όλης αυτής της προσπάθειας ή κάποιων προσπαθειών που έχουν γίνει στο παρελθόν
και από σένα τον ίδιο στο κομμάτι το ερευνητικό και από το κομμάτι το εκτελεστικό, έτσι, των καταδύσεων, το οργανωτικό. Μια συστηματοποίηση. Ακριβώς, δεν είναι ένα πράγμα, είναι όλο αυτό. Ακριβώς. Όπου ουσιαστικά μεταφέρουμε στους συμμετέχοντες με ένα δομημένο, οργανωμένο τρόπο, πώς το λένε, το πώς το κάνουμε. Έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι υπάρχουν δύο τρόποι να ασχοληθεί κανείς με την ναυαγιοκατάδυση. Ένας τρόπος είναι να βρει ένα ναυάγιο, να βρει τη λαμαρίνα δηλαδή, και να ψάχνει να βρει τι είναι αυτό το ναυάγιο, ή να γνωρίσει ότι στην περιοχή έχει βυθιστεί ένα ναυάγιο και να ψάχνει να βρει αν αυτό το ναυάγιο έχει ανελκυστεί για να απολυθεί σαν σκραπ, ή αν ακόμα υπάρχει κάπου στην περιοχή, ούτως ώστε να το βρει. Έτσι. Σε αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα έχουν μια μεθοδικότητα. Έχουν μια συστηματοποίηση. Λοιπόν, αυτή η συστηματοποίηση που έχω χρησιμοποιήσει εδώ και 20 χρόνια εγώ για τα ναυάγια που έχω ψάξει, τα ναυάγια που έχω ερευνήσει, θα ήθελα, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία, είμαι 62 χρονών, τα περιθώρια τα δικά μου ηλικιακά αρχίζουν και μειώνονται, θα ήθελα να την μεταδώσω. Θα ήθελα να τη δώσω δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το αντικείμενο. Και αυτό ήρθε σε σχέση με την πρόταση του Νίκου και με το ενδιαφέρον που έδειξαν κάποιοι Γερμανοί δίτες για να γίνει ένα τέτοιο σχολείο εισαγωγή στην ναυαγιοκατάδυση. Και βέβαια δεν είναι ούτε η Scuba Life, ούτε εσύ, ούτε ο καθής μπορεί, τέλος πάντων, μιλάμε αυτή τη στιγμή για μας, αλλά γενικά δίνει τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι μειώνει αρκετά τη γραφειοκρατία, είναι πιο ξεκάθαρο το φυσικά, να μπορείς να ενεργήσεις φυσικά, και να κάνεις φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και για κάτι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς όπως περίμενε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή κάνεις μια αίτηση, ας πούμε, ετοιμάζεσαι για να πας στην αποστολή αυτή, έχεις ετοιμάσει τα πάντα, έχουν βάλει άνθρωποι που συμμετέχουν, έχουν κανονίσει τις διακοπές τους, έχουν πληρώσει τα λεφτά που πρέπει να πληρώσουν ομαδικά για να μπορέσουμε να αγοράσουμε τα αέρια κλπ. Νομίζω και εσύ, Νίκο, σε ένα κομμάτι της έχεις δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα για κάτι, για αρχαιολογία. Λοιπόν, να σου πω κάτι που δεν ξέρουν πολλοί. Από φέτος, από το Σεπτέμβρη, θα διδάσκεται και σαν e-learning στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονική κατάδυση. Στην ουσία αναφέρεται σε μεθοδολογίες και τεχνικές πεδίου. Αλλά όχι βέβαια σε ναυάγιο, αλλά σαν διαδικασία όμως, σαν πώς προσεγγίζεις ένα πεδίο, τι μετρήσεις πρέπει να πάρεις, κάποια χαρακτηριστικά πρέπει να κρατήσεις, δειγματοληψίες. Όλα αυτά θα γίνει να απευθύνεται σε γεωλόγους, αρχαιολόγους, βιολόγους. Είναι... Σε ναυάγιο δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτά τα προγράμματα εδώ που τα λέμε, μην γελιόμαστε. Τα το Wreck Diver ειδικότητα. Είναι αστεία. Είναι αστεία. Δεν μιλάμε καν για αυτά τα πράγματα. Είναι αστεία. Αυτό λείπει. Να υπάρχει μια επιστημονική μεθοδολογία από πίσω. Και εγώ μπορώ. Ναι, συγγνώμη, Νικό. Συγγνώμη, όχι, ναι. Αυτό, αυτό. Εγώ μπορώ να το φανταστώ ως τον σκελετό, τη δομή, ωραία, αυτού που παρουσιάζουμε απόψε και κάθε Σάββατο. Από αυτά που κάνει ο Δημήτρης στην έρευνα στα αρχεία, από την οργάνωση αποστολή που έγινε από εσάς το 2007 και από άλλους ενωδίτες και ομάδες, από τις καταδύσεις τις ίδιες, από τα logistics που πρέπει να οργανώσεις. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Ναι. Γιατί, Δημήτρη Γκαλόν, υπάρχει... Μ' ακούς? Σ' ακούω. Υπάρχει, ας πούμε, μια ερώτηση που πλανάται, ξέρω εγώ, τι είναι ένα project, εξερευνητικό project. Για μένα, η απλούστερη απάντηση είναι ένα project το οποίο... καταγράφει και φέρνει στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανάρθει. Ένα χαρακτηριστικό σε αυτό το κομμάτι, τι είναι ένα project? Ένα χαρακτηριστικό σε αυτό το κομμάτι είναι
το ναυάγιο του μικρού Αντμόπλιου Νίκη που είπαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 5 μέτρων. Εντάξει. Αυτό είναι εδώ πέρα και 80 χρόνια εκεί, ας πούμε, πόσο είναι. Σχεδόν 80 χρόνια. Αλλά το Νίκη ήρθε με κάποιο υλικό, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, το οποίο κανείς δεν γνώρισε τι είναι, τι συμβαίνει. Εντάξει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν για μένα αυτό είναι ένα project. Project. Ένα εξερευνητικό project. Ακριβώς. Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι αν βγει κάτι δομημένο και λειτουργικό και να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις και κάποια στάνταρ από τη διεθνή κοινότητα, είναι καλοδεχούμενο για όλους. Έτσι κι αλλιώς και είναι και χρήσιμο. Να υπάρχει μέσα μεθοδολογία, να υπάρχει διεπιστημονικότητα, δηλαδή να λαμβάνουν, γιατί πλέον η συνεργατικότητα είναι αυτή που κάνει, που έχουμε πρόοδο. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή ο Δημήτρης μόνο, το Καρέλας μόνος του εκεί πέρα στο λογιστήριο που είναι τώρα. Είναι γενικό λογιστήριο του κράτους εκεί που είναι τώρα ο Καρέλας. Δεν γίνεται. Άμα δεν υπάρχει συνεργατικότητα και διεπιστημονικότητα, δηλαδή ο καθένας να συμβάλλει στον τομέα του, δεν γίνεται τίποτα. Προχωράμε. Μεταφέρω λιγάκι σχόλια τα οποία θα μας σωθήσουν να πούμε, Νίκο, και συγγνώμη. Ένα σημαντικό που θέλω να προσθέσω. Εμένα αυτό με πειράξει στο καταδυτικό νόμο, στα Νίκο τώρα το αναφέρω, είναι ότι θεωρούμε ότι το θέμα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έχουμε λύσει. Δεν αναφέρεται πουθενά εκπαίδευση. Τι εννοείς? Τι εννοώ. Δηλαδή στα ναυάγια, για μένα έπρεπε να μπει η εκπαίδευση. Μέσα επιστημονική κατάδυση, επιστημονική εκπαίδευση. Και όχι μόνο τουρισμός. Ξέρεις πόσες σχολές, πόσα πανεπιστήμια έξω έρχονται για καταδύσεις στο πεδίο, στον τομέα τους. Από γεωλογία, από αρχαιολογία, από... Ναι, βέβαια. Αρχαιολογία, τα πάντα. Τα πάντα. Βιολόγοι... Γιατί να μην δώσουμε και αυτή την ευκαιρία και είμαστε μόνοι για τον τουρισμό. Εννοείς αυτός ο νόμος να δίνει και μια άλλη κατεύθυνση. Σωστά. Όσον αφορά την εκπαίδευση με αφορμή, ας πούμε, τα ναυάγια. Εκπαιδευτικός τουρισμός. Αυτό. Ναι. Και να μην παραμείνουμε μόνο στο χάρη να αναπτυχθείς, ας πούμε. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Δημήτρης αυτό που λέει δεν είναι τουρισμός. Αυτό το πρόγραμμα που εννοεί ο Δημήτρης. Είναι εκπαιδευτικός τουρισμός. Ναι, αυτό είναι εφαρμόσιμο, παντού. Είναι εφαρμόσιμο παντού. Δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα ναυάγια, εντάξει. Υπάρχουν ναυάγια, υπάρχει μια ομάδα εδώ πέρα που βρίσκομαι εγώ, στην Βόρεια Γερμανία, μια ομάδα η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα ναυάγια της Βαλτικής. Και μιλάμε για ναυάγια όχι μόνο του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, αλλά και άλλα ξύλινα, πιο παλιά. Σε ένα από αυτά τα project είχα πάρει μέρος, είχαμε καταδυθεί σε ένα ναυάγιο ενός αντιδροπηλικού γερμανικού από τον πρώτο πόλεμο, στο ναυάγιο του Ουντίνε, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα Γερμανία και Σουηδία, με μια ομάδα πριν κάποια χρόνια, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν συστηματικά, δουλεύουν με μεθοδικότητα και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν. Λοιπόν, ένα τέτοιο σχολείο στην Ελλάδα με το σύστημα που ακολουθεί κανείς για την τεκμηρίωση ναυαγίων, είτε γίνει κάπου αλλού, είναι παντού εφαρμόσιμο. Δηλαδή, είτε είσαι στη Χιλία, ας πούμε, είτε είσαι στην Ταγκανίκα, είτε είσαι στην Ελλάδα, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να το εφαρμόσεις για την πιστοποίηση, μάλλον για την ταυτοποίηση, τεκμηρίωση, τα πρώτα ανάποδα, για την τεκμηρίωση και πιθανώς ταυτοποίηση του ναυαγίου αυτού που μπορεί να βρεις ή που ζητάς να βρεις ή που έχεις βρει. Υπάρχουν κάποια σχόλια στο chat. Ένα έρχεται από τον Δημήτρη το Μανετάκη, ο οποίος λέει: ο πάροχος κανονικά θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη για τη διατήρηση του ναυαγίου ως έχει πριν τη βουτιά. Διαφορετικά θα κατεβαίνει ο καθένας κάτω και θα μπορεί να κάνει όποια ζημιά κλοπή θέλει. Δημήτρη, περιγράφεται στο άρθρο 7, στην παράγραφο 2. Λέει ότι κατά την κατάδυση στα ναυάγια της παραγράφου 1 απαγορεύεται στους καταδιόμενους η οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλίωση στα ναυάγια, καθώς η συλλογή, αποκομιδή ή και η απλή μετακίνηση οποιονδήποτε αντικειμένων από τα ναυάγια αυτά. Άρα λοιπόν αυτό περιγράφεται.
Δηλαδή, αν ο πάροχος, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, πάνε κόσμο εκεί και φύγουν με 15 τσουβάλια αντικείμενα, όπως στο παράδειγμα του Άρτεμις Πίτα, φυσικά και έχει προβλεφθεί. Τέλος πάντων, ο Σπύρος Σπύρου ρωτάει κάτι που απαντήθηκε από τον Γιώργο τον Βανδόρο. Ευχαριστώ, Γιώργο, για την απάντηση. Ποιος είναι επίσημα ο πάροχος, σχολές κατάδυσης, εκπαιδευτές που δεν έχουν σχολή? Μόνο σχολές κατάδυσης, με άδεια λειτουργίας του ελληνικού κράτους, απαντάει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, διάφορα εδώ πέρα. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης λέει: γιατί μόνο γερμανικά, Δημήτρη? Να πούμε, λοιπόν, Γιώργο, ότι. Μα δεν τελειώσαμε. Θα ξεκινήσει από τα γερμανικά. Επειδή είναι εύκολη γλώσσα και την μιλάμε όλοι. Και επειδή. επειδή πιθανότατα να. Υπάρχει και ενδιαφέρον, θα υπάρξει και στα ελληνικά και γιατί όχι σε μεικτές ομάδες, μεικτά σχολεία τα οποία μπορεί να διδάσκεται στα αγγλικά. Ο Δημήτρης Μανιτάκης συνεχίζει και λέει: ποιος θα έλεγξει αν δεν κατέβει κανένας μαζί μας? Ο πάροχος ο οποίος βρίσκεται πάνω, αν δεν είναι συνοδός και ο οποίος φέρει την ευθύνη για αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορώ να απαντήσω μέχρι αυτή τη στιγμή στο νεοψηφιστέν, στον νεοψηφιστέντα νόμο. Κύριοι, από την πλευρά μου δεν έχω κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε κάποια άλλα τσάντ, Δημήτρη, στο δικό σου που είδα και δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχω ούτε εγώ κάτι. Έχω κάτι να μεταφέρω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι... Πάμε να προλάβουμε τη λιγότερο από 3 ώρες εκπομπή. Γιατί ωραία. Λοιπόν, στη σελίδα scubadive.gr του Τιθής, για όποιον ενδιαφέρεται για το MTP, για το Milos Dive Project, υπάρχει ένα ειδικό section, υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι, στο οποίο είναι στα ελληνικά και αγγλικά όλο το ημερολόγιο του project αυτού. Για όποιον θέλει να ρίξει μια ματιά εκεί. Εγώ τελείωσα. Λοιπόν, κλείνοντας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον Γιώργο Καρέλα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις κάνει ένα... Τα μανατζάρισες σήμερα όλα για να βρεθείς μαζί μας. Αν και έχεις κάποιες υποχρεώσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετισμούς και στη Σοφία. Νίκο, ευχαριστώ. Καρατζά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Νικόλα. Καλό να είσαι. Σήμερα, ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Είπαμε έτσι, αναβιώσαν κάποια πράγματα από το παρελθόν. Εμείς, Δημήτρη Γαλλών, ραντεβού. Την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο. Έχει γίνει... Και για την επόμενη εβδομάδα παίζουν 2 ναυάγια. Το ένα... Παραμένει τον Μπάλκαν. Παραμένει τον Μπάλκαν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ναυάγιο. Και βάζουμε γεωγραφικά να μαντέψω να πάμε κάπου, δηλαδή να σκάσει ένα μπαμ. Θέλω γεωγραφία, θέλω Κρήτη. Okay. Οπότε το επόμενο ανταγωνιστής του Μπάλκαν είναι το Ατμόπλιο Κυριακή, το οποίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941 στη Σούτα της Κρήτης και που πρώτος ανακάλυψε ο Νίκος Γιαννουλάκης. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να τον έχουμε μαζί μας, τον Νίκο Γιαννουλάκη και τον Αντώνη Γράφα που επίσης το βούτυξε. Θα προσκληθούν και ο Νίκος και ο Αντώνης ξανά για το επόμενο Σάββατο, εάν παραμείνει στα πρώτο στα charts. Επίσης, και όχι τον Μπάλκαν. Έλα, επίσης, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στα ναυάγια του Πατραϊκού, Φυσικά. Αυτά είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Να το δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί όπως το λένε ο Γιώργος Καρέλας, να πούμε εκεί πέρα θα ξεφτυλίσει το θέμα. Θα τον έχουμε μόνιμο. Θα πάρει τη θέση του Γαλλών μόλις ξεκινήσουμε τον Πατραϊκό. Είναι σημαντικά τα του Πατραϊκού, είναι και πολύ ωραία. Φυσικά. Πολύ ωραία ορατότητα. Ποιο είχαμε πει, Δημήτρη, το Μαργκαρίτ? Είχαμε πει το Μαργκαρίτ, το οποίο πηγαίνει με το Σαν Εντουάρντο. Είναι από τα ισπανικά πλοία που χάθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας σήμερα. 2 λεπτά για να κλείσουμε τρεις ώρες ναι. Την εκπομπή. Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία που αναφέρθηκε σήμερα άξιζε να ακουστεί. Προσωπικά εγώ μαθαίνω ναυτική ιστορία κάθε Σάββατο. Εύχομαι όλοι να απολαμβάνετε στον ίδιο βαθμό. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα από μεθαύριο, νέα δημοσκόπηση. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ένα νέο ναυάγιο και τον Μπάλκαν. Καλό βράδυ, ευχαριστώ όλους σας. Καλό.
Γεια χαρά, καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα.